Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ. Στους 95,5 από το περίπτερο 9. Στη Sportexpo ο Γρηγόρης Κόκκινος, από το στούτιο στα Κωνσταντινοπολίτικα ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα το Πεδάξον, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη και τον Χρήστο Χρυστοδούλου δίπλα μου, ο οποίος φορτίζει για την ζεύξη από το περίπεδο της Sportexpo με το στούτιο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133, μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο www.listopartu.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να το πάρετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν αυτοί. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Τα βλέπουμε και εδώ που είμαστε στο περίπτερο Sport Expo. Και να υπενθυμίσω ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει κάθε εβδομάδα να έρχεται με μοναδικές προσφορές, όπου και αυτή την εβδομάδα οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου κάτω από 20.000 ευρώ. Τώρα που έχει σταματήσει η επιδότηση της ΔΕΠΑ, τα πράγματα είναι λογικό ότι δυσκολέψανε, ανέβηκε η τιμή, πήγε πάνω από 20.000
Η Εσκιάδη Παλωδήμος όμως φροντίζει να ρίξει γέφυρες, να μειώσει πολύ τη τιμή με καθαρά δική της έκπτωση για όλους εσάς, για 10 κομμάτια, ήταν 10 μέχρι προχτές, είναι 8. Στα 18.800 θα το αποκτήσετε με ένα τηλεφώνημα στο 23 15 96 5 96, ή πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δεν ξέρω αν ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου έχει κάνει το τηλεφώνημα που του ζήτησε, και είμαστε έτοιμοι. Να υπενθυμίσω το διαγωνισμό για τα αρνιά ΑΜΗ3 κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν θέλετε να κερδίσετε το αρνί, το οποίο θα κληρώσουμε στις 3 και 4, θα ξανακοινώσει ένα όνομα κοστής. Και έχει 30 λεπτά ο φίλος ακροατής, ο οποίος θα ακούσει το όνομά του, να επικοινωνήσει με το Μετρόπολης 95,5 και τα 3 εντάρια, προκειμένου να εξασφαλίσει τον αβελία για το φετινό Πάσχα. Πλάκα πλάκα φτάσαμε την άλλη. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές συντεύξεις. Πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου, του Κυριάκου Θωμαίδη και του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Σοφία Σαλατζά, ακουστήκανε διάφορα πράγματα, καθώς αφορούν πάρα πολύ κόσμο και για τα οποία πρέπει να δίνονται απαντήσεις. Να πω για όσους ανοίξανε τώρα στα ραδιοφωνά τους, ότι φιλοξενήθηκε από τον Γιώργο τον Μπούζο ο Σάββας Κοφίδης, ο οποίος άφησε εχμές για πολλούς και πάρα πολλά. Είναι τώρα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Τάσος Κατσαμπής, ο αρχηγός του Ηρακλή, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους της φετινής προσπάθειας, και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις, γιατί ακούστηκε και το δικό του άνομα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, και ας πω την αλήθεια, με ενημερώσαν οι συνεργάτες μου για την τοποθέτηση του κύριου Κοφίδη. Πραγματικά για το δικό μου όνομα που αναφέρθηκε γελάω ακόμα, γιατί το θεωρώ πολύ αστείο ένα συμβάν το οποίο ούτε καν έχει γίνει ποτέ. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αστειότητες. Εγώ θα ασχοληθώ με τον Ηρακλή καθαρά. Ο Ηρακλής είναι ένας. Την Κυριακή πρέπει να γεμίσει το γήπεδο μαζί με τον κύριο Κοφίδη, μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, με όλους που είναι Ηρακλειδείς, να έρθουν στο γήπεδο. Εμείς όταν έγινε από την αρχή της χρονιάς, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που δημιουργήθηκε, και το έχω ξαναπεί, από τον κόσμο. Δεν μας κάλεσε κανένας, πήγαμε όλοι στη Μίκρα. Εκεί πήγαμε γιατί υπονάμε την ομάδα, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Τζιάρης, ο κύριος Ιωακιμίδης, ο κύριος Χατζόγλου, ο Γάμα Σίγμα, ο κύριος Αναστασιάδης, όλοι πήγαμε εκεί. Από εκεί και πέρα, όταν δημιουργούνται κάποια προβλήματα, πρέπει να λύνονται μέσα από την οικογένεια και όχι να βγαίνουν προς τα έξω και να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και να βάζουμε στο μυαλό ανθρώπων του φύλαθλου κόσμου, που αυτή τη στιγμή εμείς τον έχουμε, τον θέλουμε κοντά μας. Τα προβλήματα λύνονται μέσα από την οικογένεια. Τάσο, μία ερώτηση. Και έτσι θα λυθεί και αυτό. Ναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα προσκαλέσω τον κύριο Κοφίδη και τον κύριο Αναστασιάδη να έρθουν την Κυριακή στο γήπεδο. Λοιπόν, απολύτως κατανοητό, απλά έχω την εξής ερώτηση. Το ότι η ομάδα έχει φτάσει και έχει πετύχει το στόχο της κατά το ίμιση, και όλα πηγαίνανε μια χαρά, και βγαίνει τώρα και ακούγεται αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση. Όταν με ενημερώσανε, δεν το πίστευα. Και θα σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να το ακούσω, γιατί θα στενοχωρηθώ κιόλας. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν μένω σε πρόσωπα. Πρόσωπα και προσωπολάτρες δεν έγινα ποτέ. Ο Ηρακλής είναι ένας. Δεν είναι κανενός. Και επειδή εμείς τον υπηρετούμε και είμαστε στρατιώτες, στρατιωτάκια, γιατί είμαστε πολύ μικροί στο όνομα αυτό, δεν με ενδιαφέρει κανένα όνομα. Εγώ την Κυριακή, όπως από την αρχή της χρονιάς και όσο με θέλει ο Ηρακλής,
θα είμαι εκεί με τιμιότητα, αξιοπρέπεια. Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ τον Ηρακλή. Έχω χάσει ένα κάρο λεφτά και δεν με ενδιαφέρει. Θα είμαι όμως εκεί όσο είμαι στην ομάδα και όσο δεν είμαι στην ομάδα και όταν θα με χρειαστεί πάλι θα είμαι εκεί. Ποτέ δεν είπαμε σε κανένα να μην έρθει. Η πόρτα είναι ανοιχτή στη Μίκρα όμως. Δεν θα πάμε να χτυπήσουμε κανένα στην πόρτα. Όσοι αγαπάνε τον Ηρακλή, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και είναι η πρώτη φορά που αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά, είναι μόνο ο Ηρακλήδης, δεν είναι κανένας απατεώνας όπως τις προηγούμενες χρονιές, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, μην τους βάζουμε όλους σε ένα κουβά. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι είστε άξιοι συγχαρητηρίων για ό,τι έχετε πετύχει μέχρι τώρα. Και... δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Έχουμε τα μπαράζ. Για ό,τι πετύχατε μέχρι τώρα. Έχουμε τα μπαράζ που για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και ας αφήσουμε αυτές τις αστιότητες για μένα. Γιατί για περί αστείο μιλάμε. Ούτε θέλω να το σκεφτώ. Ούτε το έχω ακούσει. Ούτε έτσι μια μικρή ενημέρωση είχα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας το ξαναλέω, είμαι ο πρώτος που θα καλέσω και αυτούς που με έχουν σχολιάσει αρνητικά. Και ας μην το δέχομαι. Που έκανε. Η και ας είναι και ψέματα. Τάσο, έκανες ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο με πρώτους τον κύριο Κοφίδη και τον κύριο Αναστησιάδη. Έχουν προσφέρει στον Ηρακλή αγωνιστικά. Ο κόσμος όμως είναι πάντα εκεί. Πάντα εκεί και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και στα εκτός και στα ετός. Και ξέρω ότι την Κυριακή θα μας στηρίξει και παραπάνω. Αυτό ήθελα, δεν θέλω ούτε δύο, θέλω να ερεμήσουμε. Έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή. Δεν είναι γιορτή, είναι επιβράβευση σε αυτά τα παιδιά πάνω απ' όλα, επιβράβευση στον κόσμο. Οι υπόλοιποι εμείς που έχουμε αφήσει τα σπίτια μας και είμαστε όλη μέρα στο γήπεδο, γι' αυτό δεν θα δεχτώ εγώ να σχολιάσουν κάτι για αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Δεν κλείσαμε την πόρτα κανενός, η πόρτα είναι ορθάνυχτη. Και μετά έχουμε ένα πολύ δύσκολο από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 27 Μαΐου εκεί για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί εκεί. Και τους θέλω όλους μαζί στο τέλος. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για τη στάση την οποία κράτησες. Όχι, μην το ξαναπείς και για όσα κάνεις για τον Ηρακλή. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έφτασε κάποιο στούντιο ή ακόμα περιστρέφεται γύρω από το πλανήτη Άρη? Τη διέλυσες πάλι την εκπομπή. Εγώ διέλυσα την εκπομπή. Με τον Κοφίδη και τον Κασιαμπή και τον Ηρακλή. Θα πιάσουμε τα μέζεά μας τώρα από αγαπητικότητα. Για πες ένα χορηγό. Δεν θέλω να πω κανένα χορηγό. Ας έπαιρνες τα χαρτιά, τα πισί τους λες χορηγούς. Να έπαιρνα τα χαρτιά. Εμένα μου ερχόταν κάτι εντολές. Κάτι εντολές έρχονταν στο κινητό. Για να καταλάβω τι έγινε τώρα. Τι είπε ο Κοφίδης. Ζήτα από τον Ιχολύπτη να ακούσεις. Εσύ δεν μπορείς, τι έχεις. Στέχνωσε το στόχο από τον Ιχολύπτη. Ορίστε. Τι είπε η μουνιά ο Κοφίδης. Άφησε υπονοούμενα για τον Λάκη Παπαϊωάννου. Ό,τι τι, ψάξει και βρες. Και τι ψάξει και βρες, τι είπε. Για το... ό,τι τι. Μπαίνεις να συζητήσεις για κάτι που δεν ξέρεις, μάθω. Όχι. Αλλά τι κάνανε. Όχι. Τι κάνανε. Ψάξει να βρεις. Άσε τα διάλογα, κλείστε τα. Μας στέλνει στην έκθεση και μας ρωτάει να μάθει γιατί. Υποχρέωσή σου είναι να πας στην έκθεση. Υποχρέωσή μου. Υποχρέωσή σου είναι, ναι. Εσύ είπες ότι θα έρθεις. Εμένα καμιά υποχρέωση δεν είναι. Είναι δική μου και όχι. Όχι. Ό,τι αγαπάς. Η παραγωγή του Μετρόπολης είναι... πρέπει να περνάτε από εκεί γιατί είστε φίρμες. Πρέπει να σας δει ο κόσμος, να βγείτε φωτογραφίες. Καλά έκανες και πήγες. Θα μας πεις τι πει μου ο Κοφίδης. Είπε καταρχήν για τον Τάσο του Κατσαμπή ότι είναι θυμωμένος μαζί του. Για Κατηνιές τώρα μιλάμε. Δεν θέλω να το. Πες τα ρε κόκκινε, εσύ στις Κατηνιές καλός είσαι. Τι είπε δηλαδή. Τι... όταν μιλάμε με τη Βασιλιάδου, λογικό. Να την πράγμα. Τι είπε λοιπόν, ο Κατσαμπή. Είπε ότι ο Τάσο Κατσαμπή του κρατάει μούτρα από τότε που έδωσε στον Επαλέ το περιβραχιόνα του Αιχηγού και όχι στον ίδιο και κάτι άλλα παλαβά. Ναι. Τι να πω από εκεί πέρα. Τι να πει. Δηλαδή, εσύ με ποιον είσαι τώρα που... με τον Κατσαμπή που σε ταΐζει τα ψάρια ή με τον Κοφίδη. Με ταΐζει ο Κατσαμπή. Τα ψάρια δεν τρώνε εκεί με τα ψαροντούφα. Εμένα με ταΐζει. Δεν σε κερνάει τα ψάρια. Μαζέψου λίγο. Ε? Μαζέψου λίγο γιατί τώρα είπες μπουρδα μεγάλη. Τι μπουρδα ρε, δεν βουτάει ο Κατσαμπής, δεν είναι βουτυχτής και κοπανάει τα ψάρια και εσύ κάθεσαι στη στεριά και τα τρως. Ένα χρόνο τρέχει με τον Ηρακλή και βουτυχτής. Τζάμπα τρέχει δηλαδή. Γιατί με πληρωμή τρέχει. Εσένα ρωτάω, δεν ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι τζάμπα τρέχει. Δηλαδή είναι βλάξ. Και από την τσέπη του. Τρέχει, του βάζει από την τσέπη του λεφτά. Για σένα μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Άρα είχα ζώσει. Και οι υπόλοιποι οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν να το κάνουν. Άρα χαζί είναι δηλαδή. Είδαν ότι χαΐ. Ναι. Σιγά σιγά μη. Σιγά. Σιγά. Τι έγινε. Έπεσε η γραμμή.
Τώρα θα κάνουμε δουλειά. Γι' αυτό δεν τις θέλω εγώ αυτές τις εκθέσεις τώρα. Κατάλαβες. Ο ένας θα είναι απ' εδώ, ο άλλος θα είναι απ' εκεί. Θα περνάνε οι γκόμενες από μπροστά, θα βλέπει ο άλλος από εκεί κάτω, θα χάνεται να πούμε. Ο Πόκο Λόκο θα παλεύει με τα μηχανήματα κτλ. Θα περνάνε οι πολιτικοί δίθεν και τα λοιπά να πάρουν καμιά ψήφο. Περάστε κύριε χειραψίες και κολοκύθια τούμπανα να πούμε. Η χορηγή είναι εδώ, ο κόκκινος είναι στην άλλη μεριά. Ξεκινάει η εκπομπή αντί να πούνε για τον ΠΑΟΚ εκεί που γαυγίζουν τα σκυλιά και τα λοιπά. Σηκώθηκε, τον έπιασε κλιμακτήριο τον Κοφίδη να πούμε και βρίζει τον Παπαϊωάννου και τον Κατσιαμπή γιατί το επανέλθει. Climb mind δηλαδή, ιστορίες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα περάσει η μέρα. Εγώ ήρθα εδώ με κακή διάθεση να πούμε για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αυτά το εσείς στην έκθεση, εγώ εδώ και την άλλη μέρα εσείς στην έκθεση και να πάω εγώ εκεί πέρα για να κάνω προμόσιο κτλ. Δεν γίνονται καλές εκπομπές. Εμένα ο στόχος μου είναι να γίνονται καλές εκπομπές. Όταν είναι ο ένας εδώ και ο άλλος είναι εκεί, ψουφ, πέφτει το σήμα. Δεν γίνονται καλές εκπομπές, δεν τις ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, βάλε μουσική. Santa's taking seat. And all your children cross to play has not been understood. She has washed the grass and fed, taken our spell. Though I hope for something to find, I can see no need to unwind. Though I hope for something to find, I can see. Ας μιλήσει. Λοιπόν, λέγε τι έχεις να πει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Άφησε τα τελειώνε. Σοβαρέψου. Άφησε υπονοούμενα ο Σταύρος σήμερα, Κοφίδης. Σήμερα. Ότι, άφησε υπονοούμενα ο Σταύρος Κοφίδης ότι διώξανε τον Αναστασιάδη για να εκδικηθούν τον ίδιο. Άκου τώρα, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Γιατί κόκκινε δεν παίρνεις και τη μια πλευρά και την άλλη. Γιατί επειδή είναι ο Κατσαμπής φίλος και συνταγίζει τα ψάρια, πρέπει να έχει δίκιο ο Κατσαμπής και ο Λάκης Παπαϊωάννου. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ο Λάκης Παπαϊωάννου, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Αλλά εγώ γιατί, γιατί επειδή παίρνει τη μια παράταξη ότι έχει δίκιο και έλα Θεέ μου και έλα Παναγία μου. Γιατί να μην έχει δίκιο ο Κοφίδης, δηλαδή τώρα. Ποιες είναι οι παρατάξεις, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην έχει δίκιο ο Κοφίδης. Γιατί δεν έχει δίκιο. Γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μπροστά από 6 τελικούς για να ανέβει στην Football League. Ναι, και λοιπόν τι. Και αυτά τα πράγματα λύνονται εκ των έσω για κάτι που έγινε πριν από 3 μήνες. Όχι, ο κόσμος, κοίταξε κόκκινε. Αυτά των εκ των έσω, ο κόσμος ναι. Που απευθύνεσαι, σε πληρώνει, ναι. Σε δίνει ακροαματικότητα. Αυτά των εκ των έσω είναι σκοταδισμοί δημοσιογραφικοί. Ο κόσμος λοιπόν εκ των έσω θέλει να μάθει τι γίνεται εκ των έσω. Και αν εσείς κάνετε δημόσιες σχέσεις, επειδή τρώτε δύο ψάρια και τρία κολοκυθάκια, θα μάθετε να τα λέτε όλα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρει άμα τρως εσύ από τον Κατσιαμπή τα ψάρια να πούμε. Θέλει να μάθει την αλήθεια. Και αφήνει υπονόμε, βγάλε ρεπορτάζ. Αλλά επειδή είσαι κότα και επειδή φοβάσαι μισή σαν ειδώση θύρα 10 εκεί πέρα, δεν βγάζει ρεπορτάζ. Είναι κοντά και η έκθεση εκεί από το καφέ. Πάνε πιες κανένα καφέ στο Μόσχα Παλάς. Δύο βήματα είναι εκεί να σε κάνουν σαν ειδώση. Πάνε στο Μόσχα Παλάς να πιεις κανένα καφέ και άσε μένα με ποιον τρόπο ψάρια. Εντάξει. Να πάω στο Μόσχα καφέ. Ναι, ξαναπέστο. Πάνε στο Μόσχα Παλάς να πιεις κανένα καφέ. Ναι. Θα με πεις εμένα ότι τα παίρνω. Γι' αυτό με παρακαλούσες να σε βάλω στο SDNA άμα με πάρει ο Σαββίδης στο ραδιοφωνικό. Δεν σε πάρω κανένα 800 που με έλεγες κι εγώ. Αν τα μάθουν οι Ηρακλειδείς, θα σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Βγες και πες. Εγώ αγόρι μου δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν. Κι εγώ δεν. Ναι. Ποιον παρακάλεσε. Και άρχισες και μου έλεγες αν πας στο Μόσχα Παλάς, πες μου να με χώσουν σε κάνα SDNA και εμένα πάρω κανένα 800. Αν τα μάθει αυτό ο Πιφτέκης, θα σε κάνουνε παούλο στο ξύλο. Μη με κολλάς εμένα, εγώ είμαι παράφρον. Εγώ είμαι τρελός. Δεν είμαι καλά εγώ. Μη με κολλάτε πολύ εμένα, εγώ παράφρονα. Άσε μα μαγουλήθρα. Κατάλαβες. Είμαι Ηρακλής, αλλά θέλω να τα πάρω από τα SDNA από το Σαββίδι. Άσε τις μάγκες. Και ας τα ψάρια του Κασιαμπή και πες ο Κοφίδης, αν έχει δίκιο. Άδικο έχει. Ακούσε λέω εγώ. Παλιογουρούνα. Άντε μπράβο. Ο Κοφίδης είναι ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας. Αλλά έχει παίξει μπάλα και αυτό στον Ηρακλή. Έχει προσφέρει. Τα είχε καλά με τις διοικήσεις. Μόλις γεσμένοι ήταν και αυτός. Εντάξει, βγάλει το ρεπορτάζ. Ο κόσμος ψοφάει για ρεπορτάζ. Όχι να κάνουμε το Λάκη Παπαϊωάννου. Επειδή μας δίνει καμιά πρόσκληση να ακούσουμε την Ελεάνα, ξέρω εγώ, τζάμπα. Το κατάλαβες, σε λέω εγώ ρε γορίλα. Γιατί άντε μπράβο, πες το ρεπορτάζ εκεί, αφού θες να μιλήσουμε για Ηρακλή.
Θες να ακουθείς και στο SDNA. Ωραίο. Με κάνεις υπονοούμενο να πάω στη Μόσχα. Άντε μπράβο. Άντε τρίπιοι όλοι. Μάθατε. Άντε μπράβο. Τελείωνε. Τζουμ. Βλέπεις κανένα κόλλο εκεί περνάει και άνοιξε το μάτι και κάνει το μάτι. Άντε μπράβο. Εσύ. Άντε ρε σταμάτα. Θύμωσες, ε. Θύμωσα. Πάρε στο Μόσχα Παλάς, αλλά αν σε πάρει ο κύριος Σαββίδης στο έψιλο, πάρε με και εμένα στο SDNA. Να βγάλω κανένα χιλιάρικο και 700 καλά είναι. Σε πάρω στο SDNA. Η δουλειά ντροπή είναι. Α, μπράβο. Γιατί εγώ αν πήγαινα η δουλειά ντροπή είναι που λες πάρε στο Μόσχα Παλάς. Δεν είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Άντε, τα άμαθε τα γράμματα με το Πασόκ και βουλιάξατε την Ελλάδα. Το πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά, την ξαναβουλιάξατε και μούτρα και μιλάτε. Το παίζετε και πατριώτες μετά. Ξέρεις κάτι κλωτσιές που θέλετε. Παιδί του Πολυτεχνείου είσαι. Ναι. Παιδί, θα σου έλεγα εγώ ότι παιδί είσαι, αλλά μας ακούει κόσμος τώρα και δεν κάνει να χαλάσω το στόμα μου. Ξέρεις λοιπόν, τι γαλαντόμος είναι και τι καλό στόμα έχω εγώ. Ναι. Επειδή δεν κρύβω τίποτα. Δεν κρύβεις τίποτα. Τρως κανένα φακρύ εκεί πέρα με τον Κατσιαμπή, να τον κάνεις πλάτες να πούμε. Κοίταξε, δεν το έχω σε τίποτα να φύγω από εδώ και να έρθω εκεί. Κοίταξε, άμα έρθεις από εδώ εκεί, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φας κλωτσιές σου, να πριστούν τα μάτια σου να γίνουν μπλε. Και να κατουβαλιστεί από τα σκαλοπάτια και να πάει μετά στον κύριο Ανδρώνη και να πει θέλω 12 μήνες αναρωτική. Εντάξει, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, έπεσε από τα σκαλοπάτια. Μα η αλήθεια είναι άλλη, έβαγα γροθιά μεγάλη. Έλα, τελείω. Άσε, σαλιάρι, άντε, σάλια. Και μίλα σοβαρά. Βρε, μια χαρά, σοβαρά μιλάω. Πολύ σοβαρά μιλάω. Εγώ με παράβρον, με βλέπεις εμένα. Βγαίνει ο Κοφίδης, το ξέρω τι είσαι παράβρονα. Βγαίνει ο Κοφίδης και μιλάει για κάτι το οποίο έχει τελειώσει. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα σαν δημοσιογράφος εσύ να το αναλύσεις και να πεις. Αλλά κάνεις πλάτη τον παπά Ιωάννου. Το δημοσιογράφος. Εγώ λέω ότι εκ του αποτελέσματος. Το αποτελέσματος τι. Τώρα αυτό το να λιδωρίσω τι λέω τι είναι. Εξυπνάδα. Α, βγάλετε τρόλο τον Κοφίδη. Χαζός ο Κοφίδης, μεταλλάς ο Κοφίδης. Εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται ότι καλώς έγινε εκείνη η αλλαγή. Α, καλώς έγινε. Έτσι λες εσύ. Και από εκεί. Ναι. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Τελείως. Τι άλλο, δηλαδή, αυτό τίποτα, τι σημαίνει. Τι να πω εγώ. Ότι τι, κάνουμε πλάτη σε κάποιον. Ναι. Ότι κάνουμε πλάτη σε κάποιον. Όχι, να μαλώσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Ξαφνικά είδε στρατόπεδα στον Ηρακλή, βγήκαν τα ΠΑΟ, βγήκαν τα G3, τα F2. Άμα ήταν κόκκινε, να μην το συζητούσε. Ναι. Να πήγαινε στα άλλα θέματα και κάνεις να μην το κουλεύει του Ηρακλή. Κάνει ένα λάθο. Κάνει ένα λάθο. Δεν ήμουν εδώ όταν υπόθηκαν ό,τι υπόθηκαν από τη μεριά του κυρίου Κοφίδη. Τι έτρωγε παστρουμαδόπιτε στην Παπάβη. Δεν ήσουν εδώ. Ναι, στη Βλάστη ήμουν και στο Λέντρο. Έτρωγε τζάμπα παστρουμαδόπιτε. Εντάξει. Σε ενοχλεί που δεν τρώσει. Εγώ παστρουμαδόπιτε τι να κάνω. Να κλάουν και βρωμάει παστρουμάδε. Δεν θέλω. Και με πληροφόρησαν. Και με μπρουτ κολόνια. Και με πληροφόρησαν για αυτά τα οποία υπόθηκαν. Σε πληροφόρησαν. Και θέλησαν. Και θέλησαν. Άντε ρε, σε πληροφόρησαν. Ρε, εσύ θα μιλήσει λίγο σοβαρά. Με πληροφόρησαν και αυτά τα οποία ο κύριος Κοφίδης και θέλησαν να βγουν να απαντήσουν. Δεν μπορεί να μην απαντήσει, να αφήνει ο άλλος πράγματα υπονοούμενα, να πάει να κάνει μια κατάσταση άνω κάτω στα καλά του καθημένου και όλα αυτά να μείνουν αναπάντητα. Το καταλαβαίνει το κούφιο το κεφάλι σου, γιατί εκτός από κλούβιο, κεφαλακρό είναι και κούφιο. Τώρα πάνε σε διάλειμμα. Λοιπόν, το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίδια σας καλωσορίζει στον κόσμο των έξυπνων και ποιοτικών αγορών. Αποκτήστε τώρα δωροεπιταγές έκπτωσης 5 ευρώ για κεράσματα και σιροπιαστά με την γευστική υπογραφή του ζαχαροπλαστείου Αβέροφ στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, από την 5η 29 Μαρτίου ως το Σάββατο 31 Μαρτίου, 10 έως 8 το βράδυ, το Μετρόπολης 95,5 σας περιμένει με live εκπομπές, όλη την επικαιρότητα και διάσημους καλεσμένους στο περίπτερο 9 της Sport Expo. Θα πάτε λοιπόν στο περίπτερο του Μετρόπολης 95, γνωρίστε τους παραγωγούς του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου από κοντά, διασκεδάστε με τους πιο σούπερ διαγωνισμούς και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, ελάτε να δοκιμάσετε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον πολυβραβευμένο εξομοιωτή Ίκαρος με τις εμπειρίες πτήσης καθώς και κατάδυσης με υποβρύχιο αποκλειστικά στο περίπτερο του Μετρόπολης. Λοιπόν, επίσης και αυτό το Πάσχα τα αρνιά θα βορηθούν πολύ στο Μετρόπολης. Από Δευτέρα 5 Μαρτίου μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη
Τρεις σκληρώσεις καθημερινά, 11 και 4, 3 και 4, 6 και 4, 69, 60 νικητές. Στείλε τώρα α3 και ενώ τη λέξη αρνή, ονοματεπώνυμο αποστολή 54344 και μπαίνει στην κλήρωση. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, έχεις 30 λεπτά για να καλέσεις το 23190-90-90-90 να βγεις στον αέρα και να κερδίσεις το προσωπικό σου αρνή. Λοιπόν, αυτά είναι. Έχουμε το κόκκινο. Λέγε κόκκινο. Λοιπόν, ξεχνάς το κλειδάρα. Ξεχνάς τον. Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάει εκεί ο κόσμος να βγάλει κλειδιά immobilizer. Ή τηλεφωνεί στο 85-27-27, αν κλειδωθεί εκ του σπίτι, αν έχει πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτιο, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Και αδερφή Κωνσταντινίδη, οριστική διαγραφή αυτοκινήτου, καλή το είπαμε, το είπαμε. Θα το ξαναπώ εγώ μετά, άστο. Καλά, μην το λες. Καλή, ναι. Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, αν και είπε τα ευρών. Αμυθίσατε. Έλα. Εσύ πες. Έλα, στρα. Λοιπόν, θες να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί έχει πολλά θέματα. Ναι, πες ό,τι θες. Ναι, ναι, λοιπόν. Βλέπουμε το πρωτοσέλιδο της Metrosport με την νεκροκεφαλή, με το γελάνι και στον άλλο κόσμο. Και αυτά πουλάνε. Ξανα... Άμα πάω και ήταν πρώτος, δεν θα πουλάγε τίποτα η Metrosport. Τώρα με την νεκροκεφαλή, με τον ΠΑΟΚ αδικημένο, τον Στράτο Διονυσίου και τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια χαρά πουλάει ο ΠΑΟΚ αδικημένος. Είναι μια χαρά, ωραία είναι. Δηλαδή, αυτά γουστάρουν οι Παοξίδες. Ερώτηση. Μας αδίκησανε, η ακαταραμένη Αθήνα δεν μας άφησανε. Ναι. Αυτά είναι. Το πρωτοσέλιδο δηλαδή, μια χαρά είναι. Αν ήταν πρώτος θα πουλούσε λιγότερο, δηλαδή εφημερίδα. Ναι, πολύ λιγότερο. Ο Παοξής άμα δεν κλαίει, άμα δεν γρινιάζει, άμα δεν τον αδικάνε, δεν πουλάει. Δηλαδή, άμα δεν βρίσκει την Αθήνα το κατεστημένο, άμα δεν πει ότι το σφάξαν, τον κάναν, το ράλανε, δουλειά δεν κάνεις με τον Παοξή. Έτσι λέω. Εσύ πες ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα, θα χεστούμε στο Τάλινο εδώ πέρα. Εγώ λέω ότι δύσκολα. Εγώ λέω ότι οι εποχές για Τάλινα πέθαναν. Ναι, μπράβο. Αλλά θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν ήταν πρώτος. Καλά, εσύ τι θα πεις. Κρύος είσαι, ανάλατος είσαι, ανέραστος είσαι. Όλα τα πάνω σου τάξεις, τι θα πεις. Ένα κοινότυπο, να πούμε σχόλιο θα κάνεις. Τι απίστευες. Αυτό είναι κοινότυπο σχόλιο. Εκεί δεν φυσικά. Όταν πάω και ήταν πρώτος, το μόνο που ακούγαμε το ραγκάτσι με τον Κουλιανό, δύο λέξεις λέγανε. Σκάσανε. Σκάσανε. Με το σκάσανε παίρνεις 3 μηνύματα. Με το μασαδίκησανε παίρνεις 500 μηνύματα. Το κατάλαβε το κεφάλι σου που είναι 400 γραμμάρια, ένα γραμμάριο μυαλό. 4 τόρους, ένα γραμμάριο μυαλό. Σκάσανε. Σκάσανε. Και σκάσανε. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Σκάσανε. Οι άλλοι, οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς που χαίρονται τώρα γιατί λέγανε αμάν πώς θα τους ακούγαμε αυτούς με το πρωτάθλημα. Δεν έχουν και πολλοί να πούνε. Ενώ ο Παοξής, το κλάμα του. Έχει τον ΑΕΞΥ που βγαίνει στο ράδιο. Έχει καινούριους πελάτες ΑΕΞΥΔες. Και εμείς τι κάναμε και δεν εμπλεκόμαστε εμείς. Και φυσικά θα το χάρω το πρωτάθλημα. Είδες γιατί κάνεις λάθος. Γιατί κάνω λάθος, για παίρνω. Να μάθω. Γιατί αν ο Παοξ ήταν πρώτος. Μάλιστα. Εσύ που έλεγε ότι τα γλυκά πήγανε βόλτα. Θα εξαφανιζόταν Αριανοί Ηρακλειδείς σε ΑΕΞΥΔΕΣ. Οι Παοξίδες ως πρώτοι θα είχαν κοινωνιολογικό πρόβλημα. Δεν θα είχαν μαχαίρια στην πλάτη, δεν θα τους αδικάγανε, δεν θα είχαν γροθιά από το κατεστημένο, δεν θα πουλάγανε. Το κατάλαβες. Μπορείς. Θα βγαίναν οι άλλοι και θα τους λέγανε ύστερα κατεστημένο και γι' αυτό πήρα το πρωτάθλημα. Και θα γινόταν ένα μακελιό. Τώρα αδιάφοροι όλοι. Τώρα αδιάφοροι όλοι. Ναι. Ο Αριανός ασχολείται με την άνοδο του. Σχολείται. Light. Ναι. Ασχολείται. Ναι. Με την άνοδο της ομάδας του. Light. Ναι. Ο Ηρακλήδας με την προσπάθεια που κάνει για άνοδο. Light. Γιατί δεν είναι προσέλευση κόσμου αυτή που έχει εκεί. Και ο Παοξής έχει ξενερώσει όσο δεν φαντάζεσαι. Όχι, δεν καθόλου δεν ξενέρωσε. Ξενερωμένος. Όχι. Ο αδικημένος Παοξής ποτέ ξενερωμένος δεν είναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα βγαίνει και θα γκρινιάζει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Πάντε καλά. Δεν νομίζω. Καλά. Πιστεύεις ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε προσπάθεια. Για πες τώρα τι ήταν λογική η απόφαση του Καποδίστρια, σου πω εγώ άμα θα βγει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι ήταν λογική. Ήταν λογική η απόφαση του Καποδίστρια. Ήταν παράλογη. Εσύ θα με πεις. Είναι δυνατόν να μην τιμωρηθεί μια ομάδα από τη στιγμή που ο μεγαλομέτωχος μπαίνει μέσα με όπλο και το βλέπει και κάνει αυτό. Και είναι δυνατόν να μην τιμωρηθεί μια ομάδα, σωστά μιλάς. Η οποία έχανε ένα 0 και δεν βγήκε να παίξει τα τελευταία 6 λεπτά. Επειδή την ΕΠΟ την ελέγχουμε, αλλά ο Κομίνης πήγε με την ΑΕΚ. Να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Γραμμένο! Βγάλτε το γραμμένο! Να μας πει πώς
Έχουμε την ΕΠΟ και ο Κομίνης δεν τιμωρεί και την ΑΕΚ. Αυτό... Και να γίνει και ένα πρωτάθλημα show. Αυτό είναι το θέμα σήμερα της βραδιάς. Εδώ κάνεις ένα έγκλημα. Του μεσημεριού. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Κόκκινε. Κανένα καποδίστρια δεν έριξε τον παραπονή. Την ποινή σταμάταρε. Την ποινή τη ρίχνει αυτός. Την ποινή τη ρίχνει ο Κομίνης, τον οποίο υποτίθεται ο ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ, με τις ενώσεις, έπρεπε να τον έχει μαζί του. Άντε μπράβο. Ωραία. Άντε μπράβο. Λοιπόν, και ο Τζάμπας, χωρίς να βάλει φράγκο, παίρνει προτάσμα στα χαρτιά. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ με ο Σαββίδης τώρα, και ο Γιώργος και ο, πώς το λένε, ο Ιβάν, και το λέω τον, και το λέω τον καλό τον πρόεδρο της ΕΠΟ στο γραφείο μου και του λέω, μου είπατε όταν πάρω τις ενώσεις, τις πήρα. Και σκέσε, πού είναι η ενώση, πού είναι η ΚΕΔ. Μη με πείτε το λόγιο του Σάβα και είναι. Μην τα λέτε αυτά. Εγώ πήρα τις ενώσεις. Πήγα στην Κατερίνη που ψήφισε Ολυμπιακό, στα Λιγούρια της Κατερίνης. Μισό λεπτό. Πήγα στους Λιγούριδες της Κατερίνης και που εκεί ήταν Ολυμπιακοί Βορειοελλαδίτες, τους έκανα να μ' αγαπάνε. Και άλλες 50 ενώσεις, 30, 20, πόσες πήρε. Πόσες πήρε τις ενώσεις. Τον αγάπησαν. Ναι. Ναι, Νέξινος. Το λέγανε να πας στις κούτες και φτάνανε οι μισές οι κούτες εκεί. Ναι. Αυτά να πείτε στο Σαββίδη και αφήστε τα γλυψίματα. Αφήστε τα γλυψίματα και τα κλάματα. Αυτά να πείτε στο Σαββίδη. Άστε τα γλυψίματα και τα σάλια να πούμε. Φτάνει. Φτάνει. Και όταν πιάνει θέματα που έχουν να κάνουν με σχέσεις ανθρώπων, θα τους βάλεις και τους δύο στη ζυγαριά και όχι επειδή είσαι φίλος με τον έναν και κάνεις παρέα με τον άλλον, να βγάλεις τρελό τον τρίτον. Λάθος κάνεις. Και εδώ κάνω λάθο. Α, τον κόσμο να κρίνει ποιο κάνει το λάθο. Φυσικά, βγήκε ο ένα μίλησε, βγήκε ο άλλο μίλησε. Ναι, αλλά εσύ παίρνει το μέρο του αλουνού. Το βγάζει χαζό τον Κοφίδη. Όχι, εγώ είπα ότι εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος η απόφαση είναι σωστή. Δεύτερον, ναι. Εσύ χτυπά τον εύκολο στόχο που λέγεται Κομίνη. Ο Κομίνη. Ο Κομίνη είναι ο στόχο. Να τελειώσω. Ο Κομίνης είναι ο στόχος. Να τελειώσω. Και ο γραμμένος που υποτίθεται έπρεπε να τον γύρει προς το μεριά του πάω από τον Κομίνη. Αυτοί οι δύο είναι οι στόχοι. Να τελειώσω. Ποιος είναι ο Καποδίστριας. Ο γραμμένος έχεις δίκιο ότι είναι λάθος. Α, έχω δίκιο. Ο Κομίνης έστειλε ένα φίλο αγώνα στον αθλητικό δικαστή. Ναι. Όπου λέει μέσα ότι η ΑΕΚ δεν κατέβηκε να παίξει. Και τι θες να πω εγώ ότι σωστά δέτοιμο. Ποιος το είπε αυτό. Ότι δεν. Το έγραψε ο Κομίνης. Και γιατί δεν βγήκε ο Κομίνης και να περιμένει την ΑΕΚ. Γιατί δεν βγήκε ο Κομίνης να περιμένει την ΑΕΚ, ρε. Ο αθλητικός ξέρεις γιατί δεν βγήκε. Να τελειώσω. Γιατί φοβάται με τον τσιμετώσει ο άλλος κάτω. Γι' αυτό δεν βγήκε. Γιατί είναι έγκυος η γυναίκα του. Αλλά άμα είναι έγκυος η γυναίκα σου, πας και ανοίγεις ένα παντοπολείο και πολλά ζωάκια να πούμε και καραμέλες κόλς. Με σκοπά από μια καιρό σου απ' την άλλη. Το κατάλαβες. Όταν κάνεις μια δουλειά, ναι. Πρέπει να γνωρίζεις και τις συνέπειες που υπάρχουν. Τις συνέπειες. Άρα ποιες είναι τις συνέπειες. Ότι όποιος μπερδεύεται με τα πίτουρα μπορεί να φάει κότες. Άντε ρε Κόκκινε, ο Κομίνης. Ο Κομίνης έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ από το φόβο ο του. Το γιατί, φοβήθηκε το Μελισανίδη, φοβήθηκε τα τσιμέντα Τιτάν. Φοβήθηκε. Γιατί άμα ήταν άντρας ο Κομίνης θα έλεγε εγώ ένα μηδέν. Και λέω την ΑΕΚ ανέβα και τιμωρείται και ο ΠΑΟΚ για τις μαγκίτσες του Σαββίδη και του τεχνικού διευθυντή και η ΑΕΚ που δεν κατέβηκε. Αυτή είναι η ιστορία. Τι θα γίνει με αυτή τη γιόλα, θα μιλάς πάνω μου. Ο Αρετόπουλος ήταν Άγιος. Ο Αρετόπουλος ήταν Άγιος. Τώρα για τον Αρετόπουλο θα μιλήσουμε. Γιατί φαγώθηκε με τον Κομίνη, ο Αρετόπουλος θες και για τον Αρετόπουλο να σου πω. Θες και για τον Αρετόπουλο. Και εκεί η ΕΠΟ έχει θέμα. Σε βγάζω εγώ απάνω. Κύριε Γραμμένο, και ο Αρετόπουλος και ο Κομίνης πάνε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τι ας σε βγάλω, ας σε κάνω, επειδή έχεις ωραία πράσινα μάτια και ωραία φαλάκρα σαν τον Βραζιλιάνο. Λοιπόν. Άρα. Ηθικό δίδαγμα. Ηθικό δίδαγμα. Ναι. Φταίχτης ο Γραμμένος. Νούμερο ένα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Κομίνης, από εκεί και πέρα. Ο Κομίνης από το φόβο του. Και εδώ ελέγχεται είναι και πολύ ο ΠΑΟΚ. Εύκολο. Θα σου πω εγώ για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο διαιτητής. Θα σου πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Εάν πουλάει μαγκές ο Μελισανίδης με μπράβους και με τέτοια, μπορεί και το ίδιο να κάνει και ο Σαββίδης με διαφόρους, ξέρω εγώ, τετραγωνοκέφαλους, ρινόκερο γουρουνομούριδες κτλ. Ναι, ναι, από αυτό. Να απειλεί και αυτός έτσι. Αυτός όμως δεν το κάνει. Με τα λεφτά. Ο ένας με τα λεφτά και ο άλλος με τον τραμπούκο.
Μάλλον ο τραμπούκος του Μελισανίδη μετράει περισσότερο από τα λεφτά του Σαββίδη. Λέω εγώ τώρα. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Εγώ δεν έχω. Εγώ λέω ότι είμαστε Κολομβία. Δεν είμαστε Ελλάδα. Κολομβία είσαι. Βρε Κολομβία, μια χαρά είναι. Δεν ξέρεις που ζεις. Η Κολομβία, οι νόμοι ισχύουν πολλές φορές. Κολομβία είσαι. Θα ήθελες να στην Κολομβία. Αυτό που μιλάς τόση ώρα και περιγράφεις δεν είναι ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Βράσε και τώρα τη χριστομάθεια. Ας τη χριστομάθεια. Το ξέρουμε δεν ότι μπορεί... λέμε ποδόσφαιρο. Εμείς όμως ερχόμαστε εδώ να διαχειριστούμε και να εξηγήσουμε και να δώσουμε ρεπορτάζ για μια κατάσταση που υπάρχει. Όχι να κάνουμε τη χριστομάθεια τι θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτά πάνε εκεί στη ΧΕΝ, στη Χριστιανική Ένωση και στα κατηχητικά και δίδαξε τα να έρθω μαθητής εγώ δικό σου. Από πίσω με το τευτέρι. Άλλο αυτό τώρα. Τι θα έπρεπε να είναι. Τι είναι. Πώς? Καλή είναι η πλακίτσα, αλλά τόση ώρα, τρεις εβδομάδες, ναι. Τόσο καιρό, ναι. Υποτίθεται ότι διακόψαν το πρωτάθλημα, ναι. Για να κάνουν κάτι καλύτερο και δεν κάναν τίποτα. Τι θες να κάνουνε, ρε. Ποιοι θα κάνουνε, ρε. Με ρωτάς. Αυτοί πάνε τόσο, δηλαδή, κάνανε, από τη μία, από τη μία μου λες ότι κάνω χριστομάθεια και από την άλλη μου λες ότι τι να κάνουνε. Με ρωτάς. Κολομβία είναι, όχι αυτό είναι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Θα τα αλλάξω εγώ. Εγώ ήρθα εδώ να αναλύσω, να πω τον κόσμο ποιο... τι συμβαίνει. Τι να κάνω τώρα, να κάνω τη χριστομάθεια, για... πώς θα γίνει. Όχι, να πεις ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Τι ποιος έχει δίκιο, ποιο μάγκας, γνώμη, δεν ποιο μάγκας είναι η ΑΕΚ και ο Μελισανίδης που μου το 1 τέταρτο των χρημάτων, χωρίς να δώσουν μεταγραφές αυτά τα λεφτά που έδωσε ο Σαββίδης και χωρίς να δώσουν κουρασάν που έδωσε ο Σαββίδης, παίρνουν το πρωτάθλημα και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί άμα το δεις να δει λογικά. Αν βάλεις πέντε φορές να παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τα λεφτά που ξόδεψε ο ένας και τα λεφτά που ξόδεψε ο άλλος, δύο μάτς θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δύο η ΑΕΚ και ένα θα λήξει ισόπαλο. Πάει το αυτό. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Α, πιθανό αυτό είναι. Να τα κοιτάμε τα γράμματα. Ένα μηδέν κέρδισε η ΑΕΚ εκεί, ένα μηδέν ο ΠΑΟΚ εδώ. Άλλη μπάλα ο ένας άλλο. Άλλο ισοδύναμες οι ομάδες. Έχει κι άλλα να πεις. Δηλαδή, πώς κάνεις μεταγραφές. Τρία χαφ έχει ο ΠΑΟΚ, 5 εκατομμύρια. Και πάει στην Τρίπολη με 800 χιλιάρικα τα τρία χαφ του Παντελίδη και τον παίρνει το κέντρο. Έχει να πεις κόκκινε ένα καλοκαίρι ότι γουστάρεις. Σάλια δεν θέλω να γλες. Σάλια. Σάλια δεν γουστάρω. Φτάνει τα σάλια. Θες να αλλάξει πόλη, θες να αλλάξει μπάλα. Μη σαλιαρίζετε, ρε. Μη σαλιαρίζετε. Βγήκε ο Κοφίδης να πει. Πες έλα εδώ, ρε Κοφίδη, τι έκανε αυτός. Τι υπονοούμενα. Έλα εδώ. Όχι να σε κοιτάω στα μάτια και ιστορίες. Τι έγινε, επιμένει σε κάτι το οποίο απάντησα και τελείωσε. Τι απάντησες, έβγαλες χαζό τον Κοφίδη, τον πήρα ξηρό και ντρόλ το κεφάλι, αυτό έχετε να πείτε, βγάλετε χαζό τον Κοφίδη. Εγώ δεν έβγαλα χαζό κανέναν, είπα ότι έγινε. Και ο άνθρωπος... Και τον πρώτο που έβγαλες, τον κολλητό στον Κατσιαπή να μιλήσει, με το κολάρο. Ο κύριος Κατσαπής, επειδή σε ενοχλεί... Εμένα τι να με ενοχλείς, γιατί να με ενοχλείς ο Κατσιαπής, πεδαράς, αθληταράς. Σε τερμπακάρα, τι να με ενοχλήσει, ρε. Ναι, εντάξει, γιατί να με ενοχλήσει. Του φάγατε 500 χιλιάρικα, 450 έχει να παίρνει ο άνθρωπος. Γιατί να είμαι εναντίον του Κατσιαμπή. Ο Κατσιαμπής είναι μόνος. Θύμα του Ηρακλή. Θύμα. Μίλα μόνος. Τι να μιλήσω. Μίλα μόνος. Δεν είπα ότι δεν μπορείς. Αλλά αν δεν θέλω να με αφήσει να μιλήσω, πες δεν θέλω να σε αφήσω να μιλήσει. Δεν θέλω. Μα δεν σε έχω δίπλα μου, είσαι από την άλλη μεριά εκεί στην έκθεση. Ναι, το κάνει θελημένα. Εντάξει, χαζό δεν είσαι. Λοιπόν, ο Κατσαπής ναι. Είναι ο θεματοφύλακας αυτή τη στιγμή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θεματοφύλακας. Ναι, λοιπόν, βγήκε, απάντησε για να προστατεύσει μια προσπάθεια. Και πολύ όμορφο και καλά λέει ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε, ούτε έβγαλε κανένα βλάκα και είπε όλοι στο γήπεδο να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδος. Το αθέμητο και το μεμπτό που είναι. Η φασαρία γιατί έγινε. Ωραία, φίλε, σου απαντάω. Άφησε υπονοούμενο ο Κοφίδης ότι διώξε τον Αναστασιάδη εξαιτίας του. Και προκειμένου να δημιουργηθεί ανακατοσούρα, απάντησε σαν άνθρωπος ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας στο ποδοσφαιρικό τμήμα και είπε δύο κουβέντες. Ποιο προπονητή έχει ο Ηρακλής τώρα? Τον κύριο Παξεβάνο. Ο Παξεβάνος δηλαδή είναι καλύτερος από τον Αναστασιάδη. Τι Παξεβάνο. Εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Για την ώρα τι να φανεί, ρε, και ποια φανεί να φανεί. Τι να φανεί. Βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι ο Ηρακλής βγήκε πρώτος ενώ έλεγε ότι. Γιατί ο Παξεβάνος τον έβγαλε. Δηλαδή ο άλλος έκανε 15 νίκες, έκανε μια ισοπαλία, τον διώξαν. Καλά λέει ο Κοφίδης, τι έκανε δηλαδή. Γιατί το διώξαν. Τι έκανε. Ο Κοφίδης τι σχέση. Τι έκανε δηλαδή και τον διώξαν τον άλλον. Δηλαδή αυτό λέει ο Κοφίδης, τι έκανε. Δεν πήγαινε η ομάδα. Δεν τράβηξε η ομάδα.
Ρε φίλε, δεν είμαι διοίκηση για να ξέρω. Τι δεν είσαι διοίκηση, πα σε κάνα μάτσο Ηρακλή. Για να βάζει εκεί να έρθουν οι γαλάτε και σε κάνουν τόπιστο. Αν πηγαίνω σε παιχνίδι. Ναι. Έχει άποψη για τον προπονητή τον έναν. Έχει άποψη για τον προπονητή τον άλλον. Γιατί το διώξαν τον Αναστασιάδη. Τι έκανε ο Αναστασιάδη και το διώξαν. Τι έκανε. Μάλλον τι δεν έκανε. Τι δεν είχε καλά. Τι, για ποιο λόγο. Είπανε. Μετά από ποιο παιχνίδι τον διώξανε. Ρε παιδάκι μου, άσε μετά από. Η γενική εικόνα τη ομάδο. Τι έκανε. Έχασε από το Μακεδονικό 1-0. Ωραία. Δηλαδή στα 30 μάτς έχασε ένα μάτς. Πρέπει να το διώξει. Αυτό λέω. Ρέση. Κατσαμπίζα για το πήρε το μάτς Μούχτη. Να πει το Μακεδονικό, καθίστε να χάσετε. Ξέρω εγώ, βοηθήστε μας λίγο κτλ. Βοήθησε. Πήγε εκεί στο να πιάσει το Μακεδονικό να πήρε εσείς αδιάφοροι είστε. Ξέρω, κάντε λίγο με ένα πότα να το μοιράσουμε να το κάνουμε. Πήγε. Ο Λάκης ο Παπαγιάννου πήγε. Λεφτά έχετε, πληρώνετε. Τους πέτυχα του σκόπου. Άκουσα κάτι να πληρώνω τους. Ναι, φυσικά. Πληρώνουν οι παίκτες. Κανονικά, ναι. Κανονικά είναι όλοι πληρωμένοι, όλοι οι μήνες. Ναι, ναι, κανονικότατα. Ναι, ναι, κανονικότατα. Μάλιστα. Ναι. Και γιατί το διώξα τον προπονητή, ρε. Τι έκανε. Ρώτα τον. Εσένα ρωτάω, ρε. Ρώτα τον, εσένα ρωτάω. Γιατί το διώξαν. Τι έκανε. Είπαν ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Γεια σας. Βράστε αυτά τα σάλια. Τι έκανε, δεν τράβαγε ομάδα. Μπέναλτι, έχασε, έκανε ένα ευκαιρίες. Έκανε, έχασε ένα μηδέν, ένα μάτς. Τι προφά. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Ποιο συμβούλιο μωρέ υπάρχει. Τι συμβούλιο υπάρχει. Τι έκανε ο ανθρωπάκος και το φάγανε. Αυτό είναι προφανώς. Προφανώς. Άστα προφανώς του Κανελάκη. Προφανώς θα συζητήσουμε, θα κουβεντιάσουμε. Προφανώς. Άστα προφανώς. Σε ένα ρωτάω, τι έκανε. Ήταν κακός προπονητής. Έπρεπε να φύγει. Ό,τι πεις, πετάει ο Γάιδαρος. Πετάει ο Γάιδαρος. Εσένα ρωτάω. Έπρεπε να απολυθεί. Η ομάδα είναι, δεν είναι, τράβαγε, δεν είχε φυσική κατάσταση, τακτική είναι, δεν είχε. Τα αποζητήρια ήταν μάπα. Τι έγινε, γιατί. Συνεχίζεις. Συνεχίζω γιατί ο κόσμος θέλει να απαντήσεις. Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Σ' αφήνω, σε ρωτάω, δεν απαντάς. Μα δεν μπορώ τόση ώρα. Ορίστε. Δεν μπορώ τόση ώρα να μιλήσω. Δεν μπορεί. Τα είπα 100 φορές χωρίς να ξέρεις. Δεν είπες τίποτα, δεν είπες. Καλά, οκ. Εντάξει, ακούγες. Να βγεις και να πεις ότι ξέρεις η τετράδα μου ήταν ψηλά, οι υποστηροφές ήταν κακές, δεν έβαζε άλλους παίκτες δικούς του, έπαιρνε μίζες. Πέστε, τι έκανε και τον διώξατε. Ξέρεις. Σου απάντησα με δύο κουβέντες. Όχι, δεν με απάντησες, δεν κατάλαβα και τίποτα. Και συνεχίζεις. Οκ. Εγώ είπα ότι για λόγους που γνωρίζει μόνο η διοίκηση. Απαράτα με ρε κόκκινε. Απαρατήστε με ρε κρύ, θέλετε και πρωτάθλημα σε αυτή την πόλη. Καθυστερημένοι περισσότεροι, θέλετε πρωτάθλημα. Περπατάτε τα 100 μέτρα σε 2 χρόνια. Α, παράτα με ιστορικό. Άντε, έχει κατά τη αηδία χειρότερο από εγώ. Ποια είναι η αηδία. Προφανώς και αυτό και ίσως και μάλλον και θα είδαν και δεν ξέρουμε και θα προφανώς θα. Α, στα αυτά ρε τα σάπια ρε. Προφανώς. Λοιπόν, έχει άντερα να πει. Διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Α, διαβάζουμε μηνύματα. Λοιπόν, άντε, πάρε στα μηνύματα. Φτάνει το κλάμα, θα σα δώσω εγώ το πρωτάθλημα Αυγούστου, λέει ο Κλεωμένης. Μετά από καιρό επανήλθε. Τα ακούς ή έφυγες. Ράπω στρατητικό σημείο από το τελευταίο δικαστήριο ότι τη Μεγάλη Δευτέρα θα κάνεις. Γιατί έχει ιερό και όσοι αυτούς για να μην κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι είπες. Τι είπε ο στρατιωτικός. Λέει ο στρατητικό σημείο από το τελευταίο δικαστήριο. Ναι. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα κάνεις. Θα κάνω, ναι, γιατί να μην κάνω. Θα έρθει ο μισογύνης ο Απόστολος Παύλος να μου δώσει να πούμε βαξίσει τη Μεγάλη Δευτέρα. Να πληρώσω το ρεύμα και το χαλασμένο αέριο. Πες γραπτό που λέει, αν θυμάσαι, ναι, ποτέ να μετράει γκολ στα αποδυτήρια μια μισή ώρα μετά από διακοπή. Τι έγινε άραγε. Μπορεί ο Κομίνης να τον ορμήξαν εκεί, μπράβη, να πούμε τη δική μας και να φοβήθηκε. Μπορεί να είδε βίντεο και να κατασταλάξε. Τα βίντεο δεν τα είδαμε όμως. Ο κύριος, να πούμε, Καποδίστρες λέει δεν τα θέλω τα βίντεο. Λέει ο Λάκης. Η αλήψη λέει θα λάμψει ο Λάκης. Κόκκινε με υφυπουργό αθλητισμού τον Στίβ Ντούζο, περίμενε να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Λέω 190. Δηλαδή οι προηγούμενοι τι κάνανε. Η απάντηση του Σιριζέου, οι προηγούμενοι τι κάνανε. Σε βρίζει αυτό. Απαντάει, οι προηγούμενοι τι κάνανε. Ποιος, η Ελλάδα έφτασε εδώ. Του ρωτάς για τον Στίβ Ντούζο και αυτό σου λέει οι προηγούμενοι τι κάνανε. Πόσο πασοκύλα βρωμάς ρε Κόκκινε. Πόσο πασοκύλα βρωμάει αυτή η μασχάλη σου η βρώμικη να πούμε. Πα. Πέτα κι άλλο λάσπη, πέτα κι άλλο. Τι λάσπη να σε πέτα. Σε ρωτάει για τον Ντούζο να πούμε και λες οι προηγούμενοι τι κάνανε. Ποιο Σιριζέο πεθαίνει, ρε. Πάρε σε διάλογο. Καταρχήν, ο πρώτος που τα κατηγόρησε άνοιχτα ότι μας κοροϊδεύει ήμουν εγώ. Τι μου λες τώρα. Εσύ τι να κατηγορήσει. Το Βασιλιάδη, λέω ότι μα δουλεύει κανονικά. Ναι, για ποιο λόγο διακόπτει το πρωτάθλημα. Κάνε τα μούτρα που τρέμει τώρα Βασιλιάδη που το είπε εσύ αυτό. Ναι, ρε φίλε, σε πείραξε το σχόλιο για του προηγούμενου. Σε καμιά κρεπερή το συνάντησε εκεί, τρώγατε τίποτα κρέπε.
Λέρωσατε και τα μούτρα σε ένα, με σε μερέντες σε να πούμε. Ναι. Έξω ναι. Από ένα γυμναστήριο σε κοζάραμε και οι δύο και ο κορμί σου. Μάλιστα. Σε βλέπαμε που είσαι γυμνός από τη μέση και πάνω και σε παίρναμε μάτι. Κανοποιήθηκες. Πάνε σε διάλειμμα τώρα. Έλα, πάμε γρήγορα. Έλα, κόκκινε, λέγε. Λοιπόν, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας σε ένα μόλις λεπτό. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την οριστική διαγραφή και φυσικά την καλύτερη τιμή. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.listopart.gr οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν μια τεράστια κάμα ανταλλακτικών όπου μπορεί να βρεις το ανταλλακτικό της δικής σου αρεσκίας και εκτός των υπόλοιπων υπάρχουν και όλες οι μηχανές με 150 ευρώ. Πριν πάμε στις γραμμές, δεν ξέρω, είναι κατηλημένες. Τι σε νοιάζει εμένα? Δεν πρέπει να με νοιάζει. Κατηλημένες. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδρη Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, η οποία και αυτή την εβδομάδα έχει μια σούπερ προσφορά για τους φίλους του επαγγελματίες οδηγούς ταξί, το Σκόντα Οκτάβια. Με κινητήρα φυσικού αερίου θα το βρείτε με 18.800, δεν υπάρχει η επιδότηση της ΔΕΠΑ, υπάρχει έκπτωση μόνο από την Εσκιάδρη Παλοδήμος, είναι η καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να βρείτε στην αγορά, κατά από 20.000 δεν νομίζω το βρείτε πουθενά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 596 596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε στον κόσμο. Άντε πάμε. Yeah. Άντε για να κόκκινε πάνε. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Κόκκινε. Πες καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι λένε. Έλα ρε. Καλησπέρα λένε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δύο καλησπέρες. Καλησπέρα φίλε. Τι γίνεται. Επόμενη γραμμή. Έχεις να πεις τίποτα. Έλα. Έλα φίλε ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάνε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Τι πάθατε ρε. Έλα. FM ΠΑΟΚ εκεί. Ναι, FM ΠΑΟΚ εδώ. Α, μπράβο. Λοιπόν, ρε εσύ κόκκινε, τώρα με γύρισε τα μυαλά αυτός ο ασβός. Δεν μου λες, σε ρωτάει ρε. Γιατί τον διώξατε τον Αναστασιάδη ρε. Δεν ξέρω. Γιατί δεν απαντάς ρε. Φοβάται ρε. Δεν ξέρω λέω ρε. Φοβάται βρε. Το καταλαβαίνεις, λοιπόν, δεν ξέρω. Επειδή δεν ήθελα να μιλήσω μέχρι τώρα, αλλά με ανάγκασε αυτός ο ασβός δίπλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ είμαι ασβός. Κακώς το διώξανε, ρε. Μάλιστα, ναι. Κακώς το διώξανε. Βεβαίως κακώς το διώξανε, ρε. Δικό μας παιδί. Ωραία. Και τι να κάνω τώρα. Το ρούχι αυτός και το διώξατε. Ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, για πες μου. Τίποτα. Αλλά κατά δια του Ηρακλή είναι να είναι πρόεδρος ο Λαδός και αυτός ο Γιάννης από ο Παπαδόπουλος από την Κατερίνη, ρε. Συγγνώμη, άσχημα το πάνω το έργο. Κατάντια είναι αυτό ρε για τον Ηράκλη. Ρε άσχημα το πάνω το έργο. Γιατί είναι κατάντια, δεν κατάλαβα. Τι βλακείς να φύγεις. Δεν ήθελα να μιλήσω μέχρι τώρα. Είναι κανείς απληρωτός. Δεν πλήρωσαν εισιτήριο ποτέ ρε. Δεν πλήρωσαν εισιτήριο ποτέ και τώρα τι κάνουν. Δεν πλήρωσαν εισιτήριο αυτή. Δηλαδή αυτές οι μπουρδες που λες τώρα πού αποσκοπούν για πες μου. Εντάξει πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν άκου να δεις. Και κοίταξε. Τώρα να πούμε το. Καλά, εγώ δεν είμαι ούτε με τον Κοφίδη ούτε με τον. Εγώ είμαι με τον Ηρακλή είμαι. Αλλά να λέμε την αλήθεια. Πώς θα γίνει δηλαδή, βγήκε ο Κοφίδη να πει τι. Εγώ μόνο τον Παπαϊάνο και τον Καθαμπή. Από εκεί και πέρα να μην πω, άντε να μην πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω και στον Αζόδιπρα. Εσύ, 50-60 χρόνια ρε, με αυτό το μπάκο, αυτό αυτό το κράμα. Πότε τον αδικήσανε ρε. Κόκκινε λέγε. Εσένα ρώτησε. Εσένα ρώτησε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ακούστηκες. Έλα. Αυτό που γίνεται τώρα. Ακούστηκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Ναι. Λοιπόν, στα επόμενα 30 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί μας η κυρία Χρυσαυγή Τυριακίδου. Η κυρία Χρυσαυγή Τυριακίδου έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 3 εντάρια προκειμένου να βγει στον αέρα και να κερδίσει, να εξασφαλίσει τον Οβελία για το Πασκαλιάρικο τραπέζι. Να τηλεφωνήσει η ίδια, να τη τηλεφωνήσετε να την πείτε ότι είναι νικήτρια. Παρακαλώ.
Γεια σας. Γεια σας. Νίκος από Νιρεβέργη και σήμερα θα μιλήσω λίγο πιο ήρεμα την τελευταία φορά που βγήκα στη γραμμή. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, έτσι δεν μας λέει ο Αλέξης. Δεν είναι ανεξάρτητη καμιά δικαιοσύνη. Σε λέει ο Αλέξης εσένα τώρα. Τόσο ανεξάρτητη είναι και ελληνική. Δυστυχώς γίναμε πάλι θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου. Τους βασικότερους μάρτυρες ο ένας δεν τον κάλεσε. Ο άλλος λέει γιατί να καλέσουμε τον γιατρό, λέει να μας πει ότι τραυματίστηκε μόνος του. Δηλαδή το δούλευμα πάει σύννεφο στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αν πάω και ευθύνεται για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία 40 χρόνια, να τιμωρηθεί και να υποβιβαστεί. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα για τους οπαδούς της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Και για τους οπαδούς της ΑΕΚ να το χαίρονται, αλλά θα τα βρουν μπροστά τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάποτε θα είναι στη θέση μας. Και τότε θα μας θυμηθούν. Πάμε. Επόμενος. Πάμε. Έλα, αυτό που ορίστε. Έλα. Κάτσε να ξεφορτώσω λίγο μαγιά πρώτα. Μπράβο. Να καλυμπράρω λίγο στόμα. Οπ, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σε είδα σε ένα βίντεο να τρως κάτι σουβλάκια και σουτζουκάκια εκεί με το Σαράντο και να αναλύεις τις τιμωρίες. Ναι. Ας πούμε, καταρχάς τώρα μεγάλη σαρακοστή τρως τα λουκάνια. Κρέπα, κρέπα, κρέπα. Τρελαίνε το κόσμο. Κρέπα ήταν, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πούμε. Ή να έχεις κάνει προπόνηση δυνατή. Και θέλω να σε ρωτήσω εκεί για αυτό που είπες, που ύψωσε στο μεσαίο δάχτυλο στην κυρία Τατιάνα. Από ό,τι κατάλαβα, θα παρουσιάζει την αθλητική Κυριακή στο Έψιλον. Όχι, χρόνου. Ρε φίλε, εγώ με την Τατιάνα έχω χρόνια κόντρα. Ναι. Κρατάει πολλά χρόνια. Και αποκορύφωμα ένα βίντεο που είχα βγάλει για την Τατιάνα εναντίον της για το θέμα του θανάτου του Παντελίδη. Την υποκρισία της, να πούμε. Ναι, έγινε τώρα γιατί θέμα, πούμε, δεν, τώρα γιατί τη δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, αλλά έγινε θέμα. Ναι. Ναι, τώρα, τώρα. Τώρα η κυρία Τατιάνα πλέον δεν υπάρχει στο... Α, ωστέ, έτσι, τώρα, ο κόκκινος τώρα μπορεί να λέει ότι διάφορα. Έφυγε η κυρία ωραία, Τατιάνα. Ωραία, εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή σταμάτησες να λες το «Παπα» από εδώ και πέρα, θα σε δούμε στο έψιλον, πιστεύω. Είναι άποψή σου. Αλλιώς θα ακούγαμε και λίγο μπαμπά να γουστάρουμε. Γιατί ρε φίλε, άμα δουλέψει εκεί είναι κακό. Σταμάτα ρε κόκκινα στο δικηγόρο να πάρεις το καφενείο. Τώρα για να δουλέψει εκεί. Γίνει σαν τους χαμουτζίδες. Εγώ λέω μπορεί να πει παπά. Επειδή είναι σου πια μεγάλη επίθεση δεν λέει παπά. Εύκολα θα το πει. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Για βάλτε να το πει. Βάζει δείγμα να το πει. Πάμε επόμενος, επόμενος. Έλα κούρασε. Έκανε κοιλιά. Κούρασες. Καλά τα έχεις μάθει απ' τους. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ορίστε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Παίρνω απ' έξω ρε, στάσου ρε, φτάνεις με καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλω να πω το φιλαράκι ότι άμα δουλέψει στο Εψιλον δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί άμα ήταν να έχει πρόβλημα θα έχει ήδη πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι χούντα, να το ξέρει αυτό. Αλλού είναι οι χούντες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής και ευχαριστώ για το βήμα. Καλό τον κόσμο που πάω στο τελευταίο μάτι με τον Πλατανιά να κάνει sold out, να δείξει ποιος είναι. Να φωνάξουμε όλοι μαζί μόνο για την ομάδα μας. Την αγωνιστική παρουσία της, να ανεβάσουμε αυτούς που πραγματικά μαζέψαν τους περισσότερους βαθμούς μέσα στο γήπεδο, να φωνάξουμε τον Νάτι Νάτι οι πρωταθλητές, να δακρύσουν τα τσιμέντα και να τριχιάσει όλος ο κόσμος. Αυτοί που είμαστε, αυτοί θα μείνουμε, να δείξουμε σε όλους ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Χαιρετώ. Την καλημέρα μου. Επόμενος κύριος. Είδες το, το κλάμα πουλάει κόκκινε. Πού να το πάρεις χαμπάρι εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Λέγε φίλε, ναι. Μάλιστα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε κύριε. Είμαι ένα πρόβατο και ψάχνω τον Ιδακλειδέα που θα κλειδέρει να με αρμέξει. Πάμε επόμενος κύριος. Ναι. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Πάμε ρε φίλε. Πολύ μα... Οι ακροατές σήμερα είναι τέλος πάντων. Λέγε φίλε, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη άποψη. Δεν θα κλάψω καθόλου. Έχω καταλάβει ότι ο κύριος Σαββίδης με το να σκορπάς μόνο τα λεφτά σου δεξιά και αριστερά δεν σημαίνει ότι ξέρεις να διοικήσεις κιόλας, έτσι. Αυτό λες, ναι, βεβαίως. Θα το συμβούλευα να διαβάσει λίγο ένα βιβλίο που διαβάζω εγώ αυτές τις μέρες στον ηγεμόνα του Μακιαβέλη. Για να διαβάζεις βιβλία, φίλε. Πάρει... κάτι κάνουμε. Εντάξει. Προλαβαίνεις δηλαδή να διαβάζεις βιβλία. Κάτι προλαβαίνουμε και να δει ότι... Δηλαδή συγγνώμη, πάρει... βράδια το διαβάζεις. Βράδια, ναι. Τα βράδια, δεν σε πιάνει ο ύπνος και διαβάζεις βιβλία. Μπράβο. Σπάνια περίπτωση. Λοιπόν,
να διαβάσει εκεί πέρα ότι πρέπει να πάρει με το μέρος του, όταν θέλει να έχει την εξουσία, πρέπει να πάρει κάποιους ανθρώπους με το μέρος του. Είτε αυτό λέγεται ΕΠΟ, είτε τα λοιπά. Ναι. Για μένα, τι να κάνει ο ανθρωπάκος άλλο, ρε φίλε. Του είπανε, πρόεδρε, θα πάρει τις ενώσεις. Άκου, ρε φίλε. Τις πήρε τις ενώσεις. Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι δεν έκανε. Και τι να κάνει δηλαδή. Τι θέλετε, ρε λιγούριδες, τι. Αυτό μάζει, τι θες εσύ λιγούρι. Γιατί ρίχνετε την ευθύνη στο κομμάτι. Και τι να κάνουμε δηλαδή, τι ευθύνη. Πλήρωσε. Γιατί πλήρωσε ο εύκολος στόχος. Δυο διαιτητές, παίξαν Ολυμπιακό ΑΕΚ στο παρασκήνιο. Άρα τα λεφτά που έδωσε για την ΕΠΟ είναι στράφη. Άρα αυτοί που τα πήρανε ή αυτοί που του είπανε να τα δώσει εκεί που ήταν να τα δώσει, τι να δώσει δεν ξέρω, τα φιλιά του, την αγάπη του κτλ. Κάτι δεν πήγε καλά. Πάλι νομίζω, εσένα σε πού να δώσει κάποια λεφτά σε κάποιον, δεν θα εξετάσει αυτό ο κάποιο τι είναι, μα κάνει τη δουλειά. Ναι, εγώ έχω δει το Γράντα να δίνει λεφτά σε παράγοντα του Άρη για να δωροδοκίσει την Καβάλα. Και ο άλλο τα έβαλε στην τσέπη τα λεφτά και η Καβάλα έριξε 3-1 τον Άρη. Έχουν δει τα μάτια μου διάφορα. Άστο, δεν θέλω να επεκταθώ να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. 15 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Γράντα σε παράγοντα του Άρη. Όχι, να τα δώσει στην Καβάλα, να κάνει Καβάλα να χάσει το Καριλάο. Όχι, ευρώ, και ο άλλο τα έβαλε στην τσέπη. Δραχμές και στο ημίχρονο να τα δώσει και τους λέει η Καβάλα ο Καραγιάζης 25 θέλουμε τώρα. Και φάγαν 3-1 και πέσαν κατηγορία. Α, σε έχουν δει τα μάτια μας πολλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δραχμές έδωσε, όχι ευρώ. Στα μάτια ψουμψουμ εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Άλλο ευρώ και κεφάλαιο. Δραχμές σου λέω. Βλάξ. Ευρώ είπε κεφάλαιο. Έλα, τελείωνε, άιντε. Η ουσία ποια είναι. Άιντε, βόδι. Μάλιστα κύριε. Άμα ήταν ευρώ καλά έκανε. Έλα βρε βόδι, έλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Στην Καστοριά έδωσε 5 εκατομμύρια και φτάσαν τα 3. Τα 2 στο δρόμο. Αυτός που τα είχε στο χέρι ακούει την εκπομπή. Μαυριδερός είναι λίγο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ ωραία τα λέει ο Ραυτόπουλος. Φίλε, πολύ ωραία τα λέει. Πάρ' το σπίτι σου να στα λέει. Πάρ' το σπίτι σου να στα λέει. Όχι, λέει αλήθειες, λέει αλήθειες. Απλά οι ενώσεις πήγανε στο... Η αλήθεια το ξέρεις. Ναι. Αλήθειες όσα λέει είναι καταπληκτικά σήμερα εκεί. Οι ενώσεις πήγαν στο Μελισανίδη και εμείς μείναμε μπουκάλα. Πώς πήγανε, φίλε? Πήγανε, όπως πήγανε, με εκλογές. Ξέρω εγώ πώς πήγανε. Εκεί. Όχι. Όχι. Οι ενώσεις αλλά... μια χαρά πήγανε. Όχι. Οι ενώσεις πήγανε εκεί που έπρεπε. Στο τέλος όμως, ναι, το χειριστήκανε λάθος και βάλανε λάθος ανθρώπους. Για να τελειώνουμε. Ναι, να πει την εξυπνάδο το κόκκινο τώρα. Θέλει να την τελευταία τώρα... λέξη. Εσείς τώρα για πείτε μου λίγο από εδώ και πέρα. Θα γίνει τελικός κυπέλλου. Ναι, χωρίς κόσμο. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, χωρίς κόσμο. Από Αθήνα, ναι, το λέω εγώ. Ναι, και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Έχει play-offs πάλι? Όχι. Όχι. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς. Αυτό με καθησυχάζει λίγο. Γιατί αν ήταν να γίνουν αυτά που γινόταν τα play-offs και να έρθει κανένας από αυτούς πάλι εδώ, ήθελα να γίνει κλάμα πάλι. Ας κοιτάξουμε να το ξεβρωμίσουν, παιδιά, το ποδόσφαιρο, όσο μπορεί να ξεβρωμίσει και αν μπορεί να ξεβρωμίσει. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το μπασκετικό ΠΑΟΚ να παίρνει το πρωτάθλημα από πιο καλύτερες ομάδες, τώρα μιλάω αλληγορικά, όπως έχει καλύτερο υλικό Ολυμπιακός, όπως είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό κάνουνε τώρα. Έχεις μια ομάδα καλή και θα το πάρει μια ομάδα κουρελού εκεί. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν πουλάει το προϊόν, μαραζώνει. Ας το καταλάβουν αυτοί που ασχολούνται. Και το Brexit, αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, είναι για γέλια. Εμείς πρέπει να κάνουμε Brexit εδώ. Εδώ δεν πάει το στόμα σου. Εμείς εδώ δεν θα πάει να πάει παρακάτω. Και εγώ ήθελα να πω Ραυτόπουλε, λέγεται. Λέγεται. Δεν χρειάζεται ούτε μουστάρδες ούτε κέτσαπ στο σάντουιτς εκεί για να είναι νόστιμο. Δεν μπορεί χωρίς αυτά. Όχι, μιλάει πολύ σωστά. Και τα ρίχνει όπως πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τώρα τα υπόλοιπα και εκείνο που ήθελα για τον, να πω για τον Σαββίδη. Ήθελα να του πω το εξής. Ρε συ πρόεδρε, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, οι διαιτητές όλοι αυτοί, Τριτώνης και εσύ, ήταν από την προηγούμενη ΕΠΟ. Ναι. Πώς αποδεχτήκατε να παίζουν όλοι αυτοί που τους έχει ο Μπαρμπαθουσάβας, τους έχει τους φακέλους τους, όπως έλεγε μια μέρα, έχω του τάδε διαιτητή. Το φακέλους ξέρεις τι σημαίνει, ναι. Το Χαρτζηλίκη ξέρω τι έχει κάνει, πιο διορίσαμε από την οικογένεια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πώς αξιολογήθηκαν. Αν πήδηξε καμιά στο ξενοδοχείο, τον έχουμε στο βίντεο. Λοιπόν, τα ξέρουν αυτά όλα, να μου κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, ποιος μας έχει κάνει. Άντε, μπράβο. Ονόματα δεν λένε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι είναι. Έτσι είναι σε αυτό το Αζερμπαϊτσάν, να πούμε, με λευκούς κατοίκους. Καλημέρα, ναι. Το Αζερμπαϊτσάν είναι μια χαρά, είναι κεφάλαια. Έλα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να επαναλάβω αρχικά αυτό που έχει υποθεί άπειρες φορές, ότι αρχικά ο Μελισανίδης ήξερε πολύ καλύτερα να διαχειριστεί το Παναθηναϊκό από τον Σαββίδη, όπως και ο Μαρινάκης που ενώ φαινόταν αποδυναμωμένος και αυτός ήξερε πιο καλά να το χειριστεί. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο για τον χρόνο. Αν ο Σαββίδης αλλάξει τα πράγματα και προσπαθείς να κινηθεί καλύτερα παραθυμιακά, ένα από αυτά που πρέπει να κάνει είναι το μάτσο 200 πάουκ του χρόνου στο Καρασκάκι να τελειώσει 0-3 πριν γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ έχω άλλη ιδέα. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, χωρίς κόσμο και κλεισμένο των θυρών. Και αυτό, και αυτό που μαγιά του Σαββίδη και κλεισμένο των θυρών. Δίνουμε εισιτήρια. Αυτό ακριβώς. Και ο Σαββίδης θα το βλέπει από τον Ροστόφ. Αλλά του χρόνου σε ένα κόρνερ στο 50 πέφτει ένα χαρτί από τσίχλα και ο Βιερίνια λέει ότι έπαθε κρανιοκεφαλική κάκωση. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Και παίρνει το μάτς 0-3, άμα είσαι μάγκα. Ναι, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, γεια. Ναι, γεια σας. Ναι. Από Ξάνθη παίρνω. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τα εξής. Ο κύριος Καποδίστριας, όταν έβγαλε την απόφαση, όλα τα χαρτιά τα διάβασε καλά. Ναι. Ναι. Ο κύριος Καποδίστριας και να ήθελε τον ΠΑΟΚ να τον αθωώσει, ο κύριος Κομίνης του δέσε τα χέρια με αλυσίδα. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια. Το ξέρω από πολύ μέσα. Να ρωτήσω το πιο απλό. Πείτε. Τη δήλωση του Χιμένες ότι μας είπε ο πρόεδρος να μην παίξουμε, δεν αυτό δεν συνιστά απευθείας υπηρετιότητα της ΑΕΚ? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η δήλωση δεν παίζει ρόλο. Γιατί ο κύριος Κομίνης έπρεπε να είναι στη σέντρα μαζί με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτή η δήλωση τότε θα πεζότανε και θα τιμωριόταν και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο ένας για την μπούκα των δύο στελεχών επιχείρησης και ο άλλος γιατί δεν κατέβηκε στο μάτς. Τη δήλωση του Κονέ που λέει, μας είπε να παίξουμε. Πάλι τα ίδια σου λέω. Θα ίσχυαν αυτά που λέει ο κύριος Σημειοφορίδης εάν ο κύριος Κομίνης έβγαινε στη σέντρα. Ο κύριος Κομίνης στη σέντρα δεν βγήκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έλεγε την ΑΕΚ, θα ανέβεις ΑΕΚ? Όχι, πολύ ωραία. Πάμε στον Καποδίστρια. Τότε ο Καποδίστριας θα μπορούσε να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ σωστά και την ΑΕΚ σωστά. Γιατί για μένα και οι δύο έπρεπε να τιμωρηθούν. Και ο κύριος Κομίνης, ο κύριος Κομίνης, εκεί που θέλει φτύσιμο, είναι ότι τους βγάζει και βλάκες τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ξέρεις γιατί? Γιατί λέει, διέκοψα τον αγώνα με ένα 0 και με επιτέθηκε ο Σαββίδης. Δηλαδή το βγάζει και βλάκα από πάνω. Του λέει δηλαδή ότι έκανες και βλακεία, ενώ εγώ σε είχα με ένα 0. Εκεί θέλει γουδιά ο Κομίνης. Επόμενος. Μόνος. Ρινόκερε με πόδια. Πάμε στο φίλο, ναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας κύριε. Να σε ρωτήσω ρε Κώστα, πριν δύο τηλεφωνήματα βγαίνει ένας και λέει ότι να πάει ο Βιερίνια στο Καραϊσκάκι και να κάνει ότι το χτύπησε, ναι, μια... Ναι, να πέσει, αν πέσει ένα σπίρτο, ναι, και να κάνει το πεθαμένο, ναι. Και γιατί δεν του λες ότι πριν ένα χρόνο το έκανε και το πήρε το μάτς στη Λεωφόρο? Και τι τιμωρία είχε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και τι τιμωρία είχε ο ΠΑΟΚ που βγαίνουν 2 η ώρα τα μεσάνυχτα και βγάζουν τις αποφάσεις? Δεν το έκανε ο ΠΑΟΚ πριν ένα χρόνο αυτό το ίδιο πράγμα? Ή μήπως χτύπησε πάρα πολύ ο Ίβιτς? Και έβγαιναν μετά στα δικαστήρια και λέει, δεν έχουμε τέτοιο τραυματιόμετρο να μετρήσουμε άμα χτύπησε πολύ ο Ίβιτς ή όχι. Ναι. Αυτά είναι λόγια του ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Ναι. Δεν είναι δικά μου. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Έκανε τα ίδια με τον Ίβιτς, ναι. Ωραία. Τι τιμωρία είχε ο Παναθηναϊκός πριν? Την ίδια τιμωρία. Την ίδια. Δεν είχε την ίδια, όχι αδερφέ. Γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε -3 και -2 φέτος. Ο ΠΑΟΚ καθώθηκε εκεί και τιμωρήθηκε για το όπλο του Σαββίδη που πήκε μέσα. Κάνεις λάθος. Αυτά δεν τα λέτε. Πώς καθώθηκε ρε φίλε αφού το παιχνίδι το πήρε? Καλά σε λέει. Ο ΠΑΟΚ καθώθηκε. Πώς καθώθηκε αφού το παιχνίδι κατοχυρώθηκε υπέρ του Ολυμπιακού? Ρε, και το παιχνίδι κατοχυρώθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε και -3. Και -2 για το επόμενο πρωτάθλημα. Φίλε, επόμενο άλλο αθώθηκε, άλλο αθώθηκε. Είχε ποινή, ωραία ρε Γρηγορή. Είχε μικρότερη ποινή. Ωραία, να σου τονίσω, να σου πω διαφορετικά, είχε την ίδια ποινή? Όχι. Τότε, αυτή για ποια αδικία μιλάμε, για πες μου, δηλαδή μετά εντάξει, από 10 χρόνια εσύ θα λέμε ότι μας πήραν το πρωτάθλημα. Εσύ πες ότι είναι ευνοημένος.
σε σχέση με τον Παναθηναϊκό δεν είχαν, είχαν την ίδια την αντιμετώπιση. Εσύ ρε φίλε, πες ότι είναι ευνοημένο. Εσύ πες ότι είχαν την ίδια αντιμετώπιση, ακούγεσαι. Φίλε μου, στο παιχνίδι, στο παιχνίδι, άλλος, με, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ρώτησες κάτι. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έπρεπε να τιμωρηθούν και οι δύο. Ξεκάθαρα πράγματα. Και τιμωρήθηκε μόνο η μία ομάδα. Έχουμε μια ίδια, ένα ίδιο πράγμα που έχει γίνει πριν ένα χρόνο, το ίδιο έκανε ο ίδιο. Τιμωρήθηκε το ίδιο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Όχι. Συγκεκριμένα σε ρωτάω. Φίλε, διέκριναν όμως ότι μάλλον υπήρχε σκοπιμότητα. Υπήρχε σκοπιμότητα στο ένα και υπήρχε δεν υπήρχε σκοπιμότητα στο άλλο, έτσι. Και βγαίνει η απόφαση στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε, κάνετε το άσπρο μαύρο. Κάνετε το άσπρο μαύρο. Η πρώτη, εμείς δεν μιλάμε άσπρο μαύρο, μπερδεύεσαι. Η πρώτη που σχολιάσαμε... Όχι, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ότι ο ΠΑΟΚ Κυριακή πρωί πήρε δικαστήριο και έγινε το μάζι με κόσμο. Τι πριν πες, κλείσω τι? Για τη διακοπή. Το πρώτο πράγμα που σχολίασα εκείνη τη Δευτέρα ήταν η δικαστική απόφαση. Υπάρχει στο αρχείο, βάλτε να τα ακούσει. Δεν σου λέω τι σχολίασες εσύ. Και δεν με νοιάζει το κάτω-κάτω. Θα λέμε το στραβό. Θα λέμε το στραβό, θα λέμε το σωστό. Λοιπόν, ας τις μουσικές τώρα, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Το γουρούνι το έχουμε. Γουρούνι. Θα πάμε σε μένα γουρούνι. Πάμε γουρούνι. Λοιπόν, ναι. Πριν πάμε στον κόσμο, υπενθυμίζω ότι η κυρία Χρυσαυγή Κυριακίδου έχει κερδίσει το αρνί. Και τι λάθος έκανα, πες μου. Τυριακίδου, ναι, όχι Κυριακίδου. Σαρδάμ, Σαρδάμ και στον νικητή έκανε πάλι. Τη Τυριακίδου, Κυριακίδου την είπε. Εγώ δεν είμαι στο στούντιο όπως είσαι. Τι στούντιο να είσαι, ρε. Τι στούντιο να είσαι. Άμα σου πω να πεις ένα χορηγό. Ρε σαρμαδάκια, σαρδαμάκια, ρε. Άντε πάνε στον κόσμο, ρε. Διάβασε το χορηγό γιατί. Βράσε με καημένα να διαβάσει το χορηγό. Όχι, γιατί κάνει τον Πονιόλο. Α, όχι, κάνει τον Πονιόλο. Την Κυριακίδου την έκανε. Έλα, πάνε στον κόσμο, ναι. Τυριακίδου. Ναι, άντε Τυριακίδου, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άλλα 15 λεπτά έχει. Υπενθυμίζω ότι μαζί μα είναι η Σκόντα Εσκιάδη Μπαλοδήμο. Μοναδική σούπερ προσφορά, από ό,τι έμαθα πουλήθηκε άλλο ένα. 7 μείνανε. 7 Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου. Μπορείτε να τα πάρετε τώρα στην τιμή των 18.800 ευρώ. Δεν υπάρχει, δεν θα την ξαναβρείτε, δεν θα ξαναβγεί η επιδότηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή μαθαίνετε περισσότερα τηλεφώνω στο 2310-596-590. Κάκα το στάρκο που κάνα μάξι πέρυσι που πουλάζρε. Προμήθεια σαν πολιτής. Αν παίρνω κανένα κατοστάρικο. Ναι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές. Τι προμόσιο κάνεις. Και εγώ πουλάω και είμαι πολιτής και η χορηγή μου. Τέλος πάντων. Άντε θα το περιμνήσω κι εγώ αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα περιμνήσεις και γι' αυτό. Έχεις να φας κάτι κλωτσιές. Κάτι κλωτσιές. Πάνε στον κόσμο. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Ναι, ναι, φίλε. Από Γερμανία, ο Χρήστος είμαι, από το Μόναχο. Από το Μόναχο. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θέλω κάτι να σου κάνω, μια ερώτηση να σου κάνω. Ναι, να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, πέρσι στο τελικό σκυπέλλου ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πώς ήταν, δεν θυμάμαι. Τα επεισόδια που γίνανε, ποιος τιμωρήθηκε? Και οι δυο. Τι τιμωρία έφαγε η ΑΕΚ? Δεν θυμάμαι, και οι δυο τιμωρήθηκαν. Ο ΠΑΟΚ έφαγε, θυμάμαι, 7 αγωνιστές. Ήταν υπότροπος ο ΠΑΟΚ. Δεν υπότροπος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, υπότροπος ήταν, ναι. Αυτά τα έσχη που γίνανε, τα μαχαιρώματα και ό,τι γίνανε εκεί πέρα που γίνανε, τιμωρήθηκε μόνο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τον... Και η ΑΕΚ, Χριστιανέ μου, και οι δυο τιμωρήθηκαν τα μαχαιρώματα. Και οι δυο ομάδες τιμωρήθηκαν. Ο ΠΑΟΚ ήταν υπότροπος και έφαγε μεγαλύτερη ποινή. Πρέπει να κλάψουμε γι' αυτό τώρα. Να κοπανίσουμε τον Καζαντζίδη πάλι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα ήθελα. Ναι. Με όλη μου την καρδιά ο πρόεδρος, ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Να τιμωρήσει τον. Να τον πάει στα δικαστήρια. Ποιόνα. Τον Κομίνη. Ναι. Να μην δει τι χρώμα έχει το χορτάρι και τι χρώμα έχει σφρίστρα. Ναι. Και τι θα κερδίσει. Λοιπόν, να τον πάει. Εδώ πήρε το γραμμένο και δεν μπόρεσε να το κάνει. Με ποιο τρόπο λοιπόν, να το κάνει. Εντάξει. Εδώ πήρε το γραμμένο. Πήρε το γραμμένο και ο γραμμένο ήρθε ο Κομίνης και έπαιξε ΑΕΚ ο Κομίνης. Εντάξει, Κομίνης έπαιξε ΑΕΚ, αλλά δεν θα ξαναπέξει. Ήρθε ο άλλο ο Αρετόπουλο, πώ το λένε, ο Καράβλο από τα Τρίκαλα. Πάλι Ολυμπιακό έπαιξε. Ήταν η τελευταία του που σφίριξε ο Κομίνης.
τι τελευταίο. Βρε, το έχασε στο πρωτάθλημα. Τι με νοιάζει εμένα να τιμωρηθεί ο Κομίνης τώρα. Τιμωρηθεί ο Κομίνης και τι έγινε όταν τιμωρηθεί ο Κομίνης. Θα το βάλω σε μια επιτροπή διαιτησίας. Θα πάει. Άσε τώρα, θα τιμωρηθεί ο Κομίνης τώρα. Και δεύτερον θέλω να πω. Τώρα ο Κομίνης θα τιμωρηθεί. Και δεύτερον θέλω να πω. Τι να το κάνω. Και δεύτερον θέλω να πω. Μάλιστα, ναι. Του χρόνου έρχονται κάποια ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν θα έρθουνε. Ναι. Αυτά τα μάτς γράψτε στο χάρτη αυτό που σας λέω τώρα εγώ. Το γράφω. Θα παιχτούν στα δικαστήρια. Αυτό το θυμάστε από το που σου λέω. Μακάρι ρε φίλε, δουλειά να έχουμε. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα παιχτούν στα δικαστήρια για να θυμούνται. Για να θυμηθούν οι φίλοι μου οι αρχίδες και Ολυμπιακοί πώς είναι να παίρνει τέτοια παιχνίδια. Έγινε φίλε. Τι είναι ρε κόκκινα, τι μου γκρίζει. Καλά λέει ο άνθρωπος. Τα ίδια να κάνουν και να ξαπλωθεί κάτω ο Βιερή. Είναι κακά το πεθάμενο αυτό. Έχετε παραιτηθεί αυτό μας λέτε. Έχει παραιτηθεί. Δεν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο βαθμό. Δεν πιστεύει, όχι. Το είπε ο Θωμαΐδης. Και επειδή το είπε ο Θωμαΐδης, δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Θωμαΐδης το είπε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Έλα κόκκινε. Φάει κανένα σαρμαδάκι τώρα. Άσε, ο Θωμαΐδης ξέρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Μην καβγεί. Κάτε μωρή τρελή τώρα. Λέγε φίλε. Με ακούς έτσι. Σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, είμαι κάποτε ήμουν 65, τώρα είμαι 70. 75 θα πα. Ήμουν 65 και είμαι τώρα 70. Κιλά. Με θυμάσαι από την Μπουγάτσα. Ναι. Στην Ασκάρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ τα έχω με αυτό που τα έχω προηγουμένως που μιλούσα. Δεν είναι ίδιο πράγμα να ρίξεις ένα κουτί από τα 2 μέτρα γεμάτο μπύρα σιδερένιο επάνω στο κεφάλι και να το πιάσουν τα αίματα. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα να πέσουν από τα 50 εκατομμύρια χαρτάκια, ένα χαρτάκι πάνω στο χείλη του Γκαρσία. Και να πέσει κάτω, να φέρουν ένα βαν, να τον πάνε στο δασκαλικό. Εσύ πιστεύεις ότι, το κουτάκι τραυμάτισε τον Ίβιτς. Άσο με λίγο να μιλήσω. Ναι, για πες. Να κάνουν εκείνες αλληλικές καρδιάς στο διαβαλκανικό, ναι. Να το είχε και ρίξει σπλήνας. Όχι ρε παιδιά. Δηλαδή οι δικαστές που δικάζουν τόσο βλάκες είναι. Μάλιστα. Τελείωσε. Πες τον άνθρωπο το πείραμα που έκανες. Πες τον. Εγώ πέταξα χαρτάκι σε ΠΑΟΞΗ και χτυπήθηκε. Όχι χτυπήθηκε, πονούσε. Πονούσε. Ναι, αλλά το χτύπησε από τα 3 μέτρα, όχι από τα 20. Ναι. Και κάτι άλλο. Αυτό τώρα που έγινε λέγεται δεδικασμένο. Δηλαδή του χρόνου, όχι στο κόρελ που λέει ο άλλος, στα αποδυτήρια μόλις βγαίνουν ο Βιερίνια θα έρθει επάνω ματωμένος. Ματωμένος ολόκληρος. Ναι. Τι θα κάνουμε. Και θα πει αερίς και κάποιος από την κερκίδα και με τι θα πούνε. Ο Πάκος θα λέει κάπου μας δίνανε. Μας κάνανε με στέματα. Τι θα πούνε. Μακάρι τέτοια να γίνονται. Κλείσε. Αυτά περιμένω και εγώ του χρόνου. Επόμενη γραμμή. Τι λέει ο απίθανος. Μακάρι να γίνονται. Μακάρι να γίνονται. Δικαστήρια να βγαίνουν ο Θωμαΐδης, να ακεί η απόφαση, ακέγονται τα μάλγαρα. Τι μπάλα αφού δεν δούμε. Αφού μπάλα δεν δούμε, να δούμε τώρα μπάλα. Έλα τώρα. Κάνεις αναπαράσταση σύμφωνα στο έλα πώς. Τώρα με το Φορτούνι τώρα και τον και το Μασούν θα δούμε μπάλα. Τέτοια θα βλέπουμε, λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ποιο σου λέει εσένα ότι ο γραμμένο ελέγχει τη διαιτησία. Τότε τι τον κοζάρατε εκεί πέρα. Δεν ελέγχει τη διαιτησία. Τι τον κοζάρατε δεν τότε, γιατί βάλατε το Σαββίδι τότε να πάρει τις ενώσεις. Γιατί το βάλατε το Σαββίδι τότε. Φρέι, η ΕΠΟ είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Ναι. Τα μαρούλια, ποιος θα έχει τα μαρούλια. Ποιος τα έχει, πες με τα μαρούλια. Κάποια οργάνωση έχει τα μαρούλια και ψάξτε να βρείτε. Τι ψάξτε να βρείτε, αυτό δεν είναι τοποθέτηση, ρε. Γιατί βάλατε το Σαββίδι να πάρει τις ενώσεις. Μα δεν ξέρουν πολύ. Α, δεν ξέρουν. Άρα είναι βλάκες και του φάγανε τα λεφτά του Σαββίδι, αυτό λες. Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη τα μαρούλια. Πού είναι τα μαρούλια. Τα μαρούλια είναι όποιος τάει τα μαρούλια. Δεν έχει πόλη. Τα μαρούλια δεν έχει πόλη. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα εδώ πέρα και γι' αυτό ποτέ δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ναι, άντε να κλάψουμε παρέα. Επόμενη γραμμή. Καλά, καλά. Έλα βρε τώρα, άσε τώρα. Άσε τώρα. Επειδή βρωμάς τραγίλα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Βρωμάς τραγίλα να πούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρε για μια γραμμή άλλη. Μάλιστα. Ήταν το ρωτήσω αλλιώς. Λοιπόν, εάν ήσασταν διατροφολόγοι θα το είχατε κλείσει το μαγαζί πάντως. Διατροφολόγοι. Οι δυο σας. Ναι. Εκεί. Γιατί. Γιατί δεν εξηγείτε κάτω στους φίλους Αθηναίους και λοιπούς ότι το σανό όταν το τρως καθημερινά βλάπτει την νοημοσύνη.
Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και μου περιγράφει αν είναι ίδιο το γεγονός με το κουτάκι ή το χαρτάκι κτλ. Σαφώς δεν είναι ίδια τα γεγονότα. Δεν έχουν καμία σχέση ένα με το άλλο. Εάν οι νόμοι και οι κανόνες βγήκανε για να τους ερμηνεύουμε όπως θέλουμε και μας βολεύει, τότε ναι, επικρατεί αυτή η κατάσταση. Άλλο να έχει ξεκινήσει ένας αγώνας, να είναι σε εξέλιξη και άσχετα πόσα γραμμάρια ζύγιζε το κουτάκι, ήρθε επί τούτου για να το χτυπήσει, το αν τον τραυμάτισε και σε τι βαθμό είναι ένα άλλο θέμα, και άλλο να μην έχει ξεκινήσει κανένας αγώνας. Σαφώς δεν μπορεί να είναι η ίδια τιμωρία. Έχεις κάποια διαφορετική άποψη σε αυτό? Ρε φίλε, είναι γελιοποίηση του αθλήματος. Είναι γελιοποίηση. Είναι το ίδιο. Τους κανόνες δεν τους έχουμε για να τους κρατάμε. Συμφωνώ. Οι κανόνες πότε εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα? Δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν, δεν μπορούμε όμως όλα να τα κάνουμε εδώ ένα κιλό να πούμε. Όχι, και να γίνεται κιλός και ο εγκέφαλός μας στο τέλος. Θα σου πω, εδώ από την αρχή της χρονιάς, ο Φαλακρός και Λαϊδούς, ο Ιδού, ο νέος ταβατζής του ελληνικού πρωταθλήματος, αποδεικνύεται ότι οι κινήσεις που έκανε ήταν τζάμπα. Δηλαδή τζάμπα λεφτά, να το πούμε έτσι. Τζάμπα δεν είναι. Εντάξει. Το οτιδήποτε αυτό θέλεις να κάνεις. Με συγχωρείς, σε κάνουν δύο διαιτητές άνω κάτω σε δύο παιχνίδια. Και χάνεις το πρωτάθλημα. Αυτό λίγο είναι. Άνι, καλά σε λέει. Okay. Καλά λέει ο Κόκκινος. Καλά λέει. Το πρωτάθλημα καταρχήν έχει ακόμα δρόμο. Δρόμο έχει. Δρόμο, ρε φίλε. Είσαι μείον 8 από την ΑΕΚ και πιστεύεις ότι μπορεί να το πάρεις. Έχει ακόμα χαρτάκια, σπόρια, φιστίκια. Βρε καλέ μου άνθρωπο, μία ερώτηση και αν δεν σε απαντάς. Τον Ολυμπιακό θα τον περάσεις? Τον Ολυμπιακό θα τον περάσεις? Κάτσε, έχουμε δεύτερο βαθμό, έχουμε τρίτο βαθμό. Μα αυτό συμφωνώ. Ρωτάω πώς είναι τα πράγματα τώρα. Το παθείς, εγώ δεν αισθάνομαι το παθεί. Ρε φίλε, αυτό δεν σε είπα πριν. Να μην είσαι ητοπαθής. Δεν είμαι. Αλλά παίρνω τον Ολυμπιακό με τις παρούσες συνθήκες. Τον Ολυμπιακό τον περνάς. Θεωρώ ότι που δεν είναι καλύτερη ομάδα από εσένα. Στο τέλος του πρωταθλήματος να είμαι πάνω από τον Ολυμπιακό, ναι. Ρε φίλε, εδώ συζητούσαμε πριν από 15 μέρες. Ήσουνα μόνο, πριν από, 15, από ένα μήνα, ήσουνα μόνος πρώτος. Ναι. Πάει, κάνει χειραψία ο Φαλακρός με τον Ιβάν Σαββίδη και αρχίζει από εκεί και πέρα η κατάρα. Όλο τον πλανητών. Άκου τι σου λέω τώρα εγώ. Χάνεις από την Τρίπολη. Χάνεις από την Τρίπολη. Εγώ λέω κάτι, εσύ παίρνει προληπτικό. Τα γεγονότα καταγράφω. Χάνεις από την Τρίπολη. Διακόπτεται το παιχνίδι για ένα χαρτάκι με τον Ολυμπιακό. Βάζει γκολ με την ΑΕ και το ακυρώνουν. Μπαίνει μέσα ο Σαββίδης και κατά λάθος βγάζει το μπουφάν του και βλέπουν το όπλο. Γιατί αν δεν το έβγαλε το μπουφάν, δεν θα μίλησε ποτέ κανείς για όλα αυτά τα οποία κυρώνει. Ναι, και θες να μου πεις ότι όλα αυτά είναι τυχαία. Τυχαία δεν είναι, σαφώς. Δεν ακούσω. Κλείσε, κλείσε, μην παίρνεις άλλες γραμμές. Δεν βλέπεις ότι η κάμπια δεν μιλάει. Πάμε, επόμενη γραμμή, πάμε, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Κωστή, γεια σου Κωστή, έλα. Γεια σου φίλε. Θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση, παιδιά. Θέλω να μου πείτε τι φταίει η ΑΕΚ για το χαρτάκι που έπεσε, τι φταίει η ΑΕΚ που μπήκε μέσα ο Ιβάν, τι φταίει η ΑΕΚ για πάρα πολλά συμβάντα και κατηγορούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τους ΑΕΚτζίδες και τα έχουν βάλει μαζί τους και λένε το χέρι σε το δεν τους κατηγορούν, ρωτάνε. Εάν, η ΑΕΚ κατέβηκε να συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ δεν βγήκε ο διαιτητής ρε παιδιά. Εδώ δεν βγήκε ο διαιτητής, το 0-0 και έχουμε ακούσει, ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία δεν διαψεύτηκαν από πουθενά που έλεγε ο Μάκης ο Γκαγκάς στο Βασίλη το Δημητριάδη πάμε να παίξουμε τον αγώνα. Και έλεγε δεν βγαίνω. Κινδυνεύει η ζωή μας. Η σωματική μας ακαιρεότητα. Ρε παιδιά, μιλήσε, ακούστε λίγο. Μα αυτό... Σε μια, φίλε, σε μια τούμπα η οποία... Τώρα τι θες να λέμε, ό,τι πεινάνε. Εγώ... Η τούμπα είχε αδειάσει, φίλε. Πολλά μπράβο στους φιλάδελους του ΠΑΟΚ. Οι παράγοντες γίνανε χειρότεροι. Ρε φίλε, η τούμπα είχε αδειάσει. Μα αυτό τα έχει ο κόσμος. Και δεύτερον, αν θες να είσαι δίκαιος, αν θες να είμαστε δίκαιοι, αν θέλεις να είμαστε δίκαιοι, καλώς τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, έπρεπε να τιμωρηθεί και η ΑΕΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό είναι το σωστό. Το γεγονός ότι δεν τιμωρείται και η ΑΕΚ έτσι ώστε το πρωτάθλημα να έχει ενδιαφέρον είναι θέμα κομμίνη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί για την μπούκα. Και η ΑΕΚ όμως, γιατί δεν βγήκε να παίξει τα τελευταία 6 λεπτά. Αυτή είναι η δίκαιη. Αυτή είναι η δίκαιη. Να τα λέμε όπως είναι. Έχουν γίνει όρια στα γήπεδα. Δύο τελευταίες γραμμές κόκκινος. Η τιμωρία ήταν γιατί φάνηκε το όπλο. Εκεί ήταν το έγκλημα. Όχι μόνο.
Και ο άλλος είπε έτσι τελείωσα. Πώς. Το κανείς. Ναι. Πάμε, ναι. Πρώτο τελευταίος. Έλα, φίλε. Μίλα δυνατά. Ρε. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Εγώ. Ναι. Χρήση Καλυκότας. Εγώ είμαι. Όχι, ο επόμενος. Εσύ δεν είσαι, ήσουν. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Με τον αργό δεν μπορώ. Με τον αργό δεν μπορώ. Δώσε μου αργό και πάρε μου πολύποδες να βγάλω. Λέγε, ναι. Σταμάτω να μιλήσω. Έλα, λέγε, άντε, λέγε, λέγε. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε τους βαθμούς πίσω? Όχι. Γιατί όχι? Γιατί έχει λέει ο Θωμαΐδης. Εγώ το Θωμαΐδη σου έλεγε θα διαφωνούσε με το κόκκινο. Κόκκινο σου έλεγε μετά την Τετάρτη θα βγουν τα αποτελέσματα. Ο Μάρδας είναι φίλος του κόκκινου, όχι του Θωμαΐδη. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Μην μιλάς χωρίς να ξέρεις ποιες είναι οι πηγές μου. Λοιπόν, είπα ποτέ ότι ο Θωμαΐδης έχει άδικο. Είπα λοιπόν ότι σε δεύτερο βαθμό μπορεί. Υπάρχει περίπτωση, ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Άκουσε με τώρα. Εσύ περίμενε του εξή βαθμού να πάρω τα πίσω. Μη μιλάς ρε κόκκινε. Περίμενε, ούτσα να άκου λίγο κάτι. Ναι. Το μοναδικό πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα να γίνεται ποτέ είναι τον ήλιο να βγαίνει από τη Δύση, να ανατέλει από τη Δύση. Ναι, όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα δεις και να τα θεωρείς λογικά. Άκουσε με τώρα. Περιμένετε εσείς στους τρεις βαθμούς να πάρουμε πίσω από τον Ολυμπιακό? Όχι. Δεν θα μου φανεί παράξενο. Τους πήραμε. Είναι άλλες περιπτώσεις. Τους πήραμε, λέω. Ο Θωμαΐδης λέει είναι άλλες περιπτώσεις. Εγώ άκουσα με κάτι τους πήρες, αλλά ο Θωμαΐδης λέει είναι άλλες περιπτώσεις. Ο Σημειοφορίδης κάτι άλλο λέει όμως. Ο Σημειοφορίδης είναι του ΠΑΟΚ δικηγόρος, τι θες να πει. Τι να πει, χάσαμε. Λέω να τον πολεμήσουμε. Καλά λέει. Ναι, καλά λέει. Κάτσε, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Αν τους πάρουμε τους βαθμούς και πάμε πάλι μπροστά εμείς. Γιατί πάρουμε τον αγώνα. Πάρουμε και τους τρεις βαθμούς πίσω. Θα πάμε μπροστά εμείς. Ναι. Τότε τι θα λένε οι εξήδες, το πήραμε στα χαρτιά? Αυτό είναι υποθετικό. Πάντως υποθετικά μιλάμε και υποθετικά μιλούσα για τους τρεις βαθμούς τους πήραμε όμως. Εντάξει, πάρουμε άλλη μια γραμμή. Ούτε ένα ένα πράγμα για να συνοηθούμε. Ναι. Στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα. Ναι. Από εγώ λέω από τη στιγμή που είδαμε Κυριακή ξημερώματα να βγαίνει απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Σε χάλασε. Γιατί να μην. Ρε φίλε, δύναμη επέδειξε. Παρασκηνιακή δύναμη επέδειξε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα που μιλάω σε ενοχλεί, δηλαδή ή πρέπει να μην μιλάω και να είμαι κακός, ή πρέπει να είμαι κομπλεξικός. Όχι, ή δηλαδή, δηλαδή ό,τι και να. Όχι, σε παρακαλώ Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, και σου λέω τώρα, επέδειξε δύναμη με την Κυριακή. Για λέω λοιπόν, όπως επέδειξε δύναμη, γιατί σε δεύτερο βαθμό να μιλούμε για κάτι άλλο. Ναι. Πού το παράξενο. Γιατί ο Θωμαΐδης είπε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Που να σου να ζευγάρι με τον Θωμαΐδη. Να μην είναι εσείς όμως το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Μετά να δεις τα λέει. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Το Γκρέξι, αυτό πώς το λέτε. Αυτό που επικαλεί το Χούμπελς, αυτό ναι. Θα το συζητήσουν τον Ιούνιο. Αν γίνει, λέει, αν γίνει. Τα συμφώνια όλα διαλύονται των ξένων παιχτών. Θες να το συζητήσουμε τώρα? Σε 1,5 λεπτό δεν γίνεται. Είναι ολόκληρη ιστορία. Αλλά και. Άμα γίνει Brexit, ναι. Ο Κερμανίδης θα γίνει πλούσιος. Γιατί? Γιατί θα βγαίνουν νέοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και θα γίνει ένα πρωτάθλημα με Έλληνες παίκτες. Θα βγαίνουν Μάνι, θα βγαίνουν. Έτσι, κλείσε. Τελευταίος, δεν έχουμε χρόνο. Τελευταίος. Απλά κάποιοι θα χάσουν. Grexit παρακαλάνε αυτοί που έχουν ακαδημίες και τέτοια. Αυτοί παρακαλάνε γίνει Grexit. Οι μάνατζερ δεν παρακαλάνε. Πάμε τελευταίος, ναι. Βερατόπουλε, μ' ακούτε. Μάλιστα, σας ακούμε. Γιωργαλή Αλέξανδρο, θα πω κόκκι και τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το 64, επειδή βγήκαμε στο Μαΐο στο μεσημέρι και το άκουσα. Το 64 ο πατέρας με γκολ δικό σου, ακύρωσε τον γκολ κατά του Ολυμπιακού που ήταν καθαρό. Εγώ δεν ήσασταν τότε, ήμουνα στα γενοφάσκια του πατέρα μου, τέλος πανάστα να πω. Στα παυτά του μπαμπά σου δεν είχα γεννηθεί το 69 γεννήθηκα. Ναι. Θέλω να πω ότι αν δεις το πρώτο μάτς ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο πρώτο λεπτό φεύγει Βιερίνη από δεξιά. Γιατί έχω νόμο εγώ και τα βλέπω και τώρα. Βγαίνει Βιερίνη από δεξιά και με αυσά ήταν ύπαρτο. Του λέει Λουτσέσκου πάμε να πάρει αριστερά.
στο τρίτο λεπτό, πριν αποβάλει τον παίκτη της ΑΕΚ, βγαίνει από αριστερά από πλάγια, κάνει μπάγκα. Μύρε Γιωργαλή. Μύρε Γιωργαλή. Το 18 λεπτό, για να μην τρελαθούμε τελείως, γιατί ανατριχιάζω τώρα που το λέω, με το ΠΟΚ δεν γίνεται τίποτα, δεν βγάζουμε άκρη. Ο Τσίπρας ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο Κούλης μας κοροϊδεύε το Σεπτέμβριο στην έκθεση που παίζει ο ΠΑΟ και τις ειρωνίες του. Δεν θέλω να πω, πρωτάθλημα θέλω να δω. Κύπελα τα έχω βαρεθεί με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό που το χάσαμε λόγω εξαιτίας του Ολυμπιακού σε ημιτελικό που απέβαλε τους δύο παίκτες και παίξαμε χωρίς. Μύρε Γιώργαλη. Μύρε Γιώργαλη. Μη. Κατάλαβες. Δεν τρέλαμε για τον ΠΑΟ. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια. Τέλος. Κόκκινε, κάνει αποφώνηση. Τι να κάνω, φωνάξω όλο το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, θέλεις. Δεν θα φωνάξω όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είσαι οικοδεσπότης εκεί, πρέπει να είσαι ευγενικός. Εγώ γι' αυτό τα αποφεύγω αυτά. Να φωνάξω. Εγώ αυτά γι' αυτό τα αποφεύγω. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει ο ΜΥΡΙΖΑ. Ναι, ο κύριο Βασιλιάδη, ποιο θα τα φωνάξω, λέγε. Φώνα ποιο θες και κάνει δημόσια σχέση με τον Μπούζο. Μακριά από μένα αυτά. Τέλος. Μακριά από μένα. Υποσχέθηκες να έρθει εδώ. Υποσχέθηκες να έρθεις εδώ και δεν είδες κάποια. Λοιπόν, άιτε. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κανελάκης από το Sport Expo, από τη Sport Expo περίπου το 9. Ο Κώστας Γιαλαμάς και η Τάνια Δήμου από το στούντιο του Μετρόπολης 95,5. Πριν από αυτούς, δελτίο ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς Σαρδάμο Βόδαρος. Την Πίκου Δήμου την έκανε. Τι άπεις. 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 Δήμου την έκανε. Τι άπεις.